Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αξιότιμοι ομιλητές, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Ανδριόπουλος και είμαι ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος στο Management εδώ στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, αλλά και Associate Dean για την επιχειρηματικότητα στο CAS Business School του Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Θέλω να σας καλωσορίσω στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και στην απόψινή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση για το Sports Management. Το Sports Management είναι ένας χώρος με παγκόσμια δυναμική που έχει σαφή ανάγκη από καταρτισμένα στελέχη. Και γι' αυτό ξεκινάμε αυτή την εκδήλωση. Με αυτόν τον γνώμονα, εμείς εδώ στο Διεθνές Πανεπιστήμιο έχουμε εντάξει το Sport Management σαν μάθημα επιλογής στο μεταπτυχιακό του Management και ετοιμάζουμε να λανσάρουμε σύντομα μια σειρά σεμιναρίων για το Sports Management, για το οποίο θα χαρούμε πολύ να σας μιλήσουμε μετά. Είναι χαρά μας που είστε εδώ απόψε και σας καλωσορίζουμε στην ακαδημαϊκή οικογένεια του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο αποτελεί το πρώτο δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο, το οποίο προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Ένα από αυτά είναι το δικό μας μεταπτυχιακό στο Management, αλλά και το Executive MBA, που απευθύνεται σε ανθρώπους σε έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων. Δεν θα ήθελα να πάρω περισσότερο χρόνο από το σημερινό event, για το οποίο είμαστε κατενθουσιασμένοι, και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ζεμπέκη. Κύριε Ζεμπέκη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνει το Πανεπιστήμιο και εσείς με την προσέλευσή σας. Ονομάζομαι Ζεμπέκης Νικόλαος και δεν θα ήθελα να σταθώ στον τίτλο του Δημοτικού Συμβούλου. Είμαι επιχειρηματίας με ενασχόληση σε δύο διαφορετικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις. Αλλά το κυριότερο που είναι για σήμερα, είμαι ένας άνθρωπος του αθλητισμού εδώ και 38 χρόνια. Η αγάπη μου για τον αθλητισμό και η ενασχόληση μέχρι σήμερα η δική μου και περνώντας από όλα τα στάδια του αθλητισμού, είτε σε ομαδικά είτε σε ατομικά επίπεδα, είτε προπονητής είτε παράγοντας, με οδήγησαν να αποκτήσω τη γνώση του αθλητικού management και του sales management σε συνδυασμό με την εργασία μου. Όλα αυτά και η γενική παρουσία της πολυμορφίας του σύγχρονου αθλητικού προϊόντος και η ραγδαία εξέλιξη και ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια και σε όλες τις μορφές του αθλητισμού, είτε για ευχαρίστηση, είτε για διασκέδαση, είτε για δουλειά, όπως είναι οι επαγγελματίες αθλητές, είτε για τρόπο απασχόλησης, όπως είναι ο τουριστικός αθλητισμός, ακόμη και για επαγγελματικούς λόγους, όπως είναι οι εταιρείες αθλητικού μάρκετινγκ, δημιούργησε ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη και ορίμασε πλέον τις συνθήκες να αξιοποιηθούν ειδικοί με επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση. Η προχειρότητα δεν ταιριάζει πλέον στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Στην Ελλάδα φάνηκαν κάποια σημάδια μετά το 1980. Φυσικά, η ανάγκη αυτή προϋπήρχε σε χώρες όπως η Αμερική και η Αγγλία, σε ανεπτυγμένη μορφή. Αλλά η μεγάλη αιτία για εμάς ως Έλληνες, να το καταλάβουμε και να το νιώσουμε, ήταν όταν συναντήθηκε η εθνική μας κληρονομιά με τους αθλητικούς αγώνες το 2004 στην Αθήνα. Έτσι δημιουργήθηκε το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πατρών να έχει 4 μαθήματα επιλογής, να γίνονται κάποια μαθήματα στα ΤΕΦΑ, καθώς επίσης να υπάρχει σήμερα και το νεοσύστατο τμήμα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στη Σπάρτη με την ονομασία Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού. Αυτή την επιτακτική ανάγκη επιστημονικής οργάνωσης κάθε αθλητικού οργανισμού να μεγαλώνει συνέχεια, πιστεύω ότι είδαν και τα στελέχη του Διεθνούς Πανεπιστημίου και θέλησαν να δημιουργήσουν το τμήμα του Sport Management. Η συμβολή του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην επιστήμη της διοίκησης του αθλητισμού είναι σοβαρή, διότι οφείλει να δώσει τη δυνατότητα σε όσους αγαπούν τον αθλητισμό, επιστήμονες, παράγοντες, προπονητές, παίκτες, δημοσιογράφους, ακόμη και σε απλό κόσμο, να μάθουν για τη σωστή διοικητική διαδικασία και τη λειτουργία των οργανισμών. Πώς απαιτείται για να λειτουργήσουν οι οργανισμοί, σχεδιασμός, οργάνωση, στελέχωση, διεύθυνση, παρακίνηση και έλεγχος. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι εκτός από τους οργανισμούς, εξειδίκευση χρειάζονται και οι κλάδοι που έχουν δημιουργηθεί λόγω της παγκόσμιας ανάπτυξης του αθλητισμού.
όπως είναι το αθλητικό μάρκετινγκ, η αθλητική ανάπτυξη, ο αθλητικός τουρισμός, αθλητικά προγράμματα και διεθνής αθλητική βιομηχανία. Όλα τα παραπάνω και με τη διοικητική ανεπάρκεια του πετυχημένου προπονητή, του ταλαντούχου αθλητή, του δημοφιλή προέδρου, του καλού γυμναστή και του καλού παράγοντα, η ειδικότητα της αθλητικής διοίκησης, ακόμη και στη χώρα μας, έχει αναπτυχθεί αρκετά ώστε να παρέχει δυνατότητες επαγγελματικής και ακαδημαϊκής καριέρας, καθώς επίσης στελέχωση για προεξόφληση σωστής λειτουργίας των οργανισμών. Θα αναρωτηθείτε φυσικά και θα με ρωτήσετε ποιοι είναι αυτοί οι οργανισμοί. Σας τους αναφέρω. Πρώτον, οργανισμοί άσκησης και αναψυχής, όπως είναι οι σύλλογοι, οι δήμοι, τα πανεπιστήμια, τα γυμναστήρια, οι ιδιωτικές εταιρείες, οργανισμοί κοινωνικής μέριμνας και οι τουριστικοί. Δεύτερον, οργανισμοί αθλητισμού ή διοικητικοί οργανισμοί. Είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ερασιτεχνική Σύλλογη, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αθλητικές εγκαταστάσεις και γυμναστήρια όπως είναι το ΣΕΦ, το ΑΚΑ, το Καφτατζόγλιο και Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Τρίτον, οργανισμοί αθλητικών υπηρεσιών και προϊόντων, επαγγελματικές υπηρεσίες, διαφημίσεις, πωλήσεις, χορηγίες, δημόσιες σχέσεις, εταιρείες αθλητικών προϊόντων που ασχολούνται με την ένδυση, με τον εξοπλισμό, με τη διατροφή. Ακόμη και ο ΟΠΑΠ, γιατί έχει οργάνωση, έχει λειτουργία και έχει και διεξαγωγή παιχνιδιών. Τα κίνητρα λοιπόν, τόσο για άμεση όσο και για έμεση ενασχόληση με τον αθλητισμό, είναι πολυάριθμα και ποικίλα. Γι' αυτό το σημαντικότερο είναι η προσοχή που θέλω να δώσετε στις υπηρεσίες και στα καθήκοντα που θα σας αναφέρω επιγραμματικά. Είναι 7 υπηρεσίες και 8 καθήκοντα. Αλλά θα δείτε ότι το κάθε ένα από αυτά μπορεί να γίνει ξεχωριστό κεφάλαιο στον αθλητισμό, μπορεί να γίνει ξεχωριστό μάθημα και μπορεί να γίνει και ξεχωριστή ειδικότητα που θα οδηγήσει σε πλήρη απασχόληση και επάγγελμα. Είναι οι υπηρεσίες, όπως είναι το αθλητικό προϊόν που λέμε μια ομάδα. Δεύτερον, είναι η οργάνωση και η λειτουργική διαδικασία. Τρίτον, είναι το προσωπικό, παίκτες, υπάλληλοι. Τέταρτον, είναι η προώθηση, επικοινωνία, τα ΜΜΕ. Πέμπτον, κανάλια διανομής, τα καταστήματα, η μπουτίκ που λέμε σήμερα, το ίντερνετ. Έκτον, περιβάλλον ανάπτυξης και λειτουργίας. Είναι το πολιτισμικό, η κουλτούρα και το γεωγραφικό. Και έβδομο είναι τα οικονομικά, το κόστος λειτουργίας και τα συνολικά έξοδα. Τα καθήκοντα, καθορισμός στόχων. Δεύτερον, διοίκηση προσωπικού. Τρίτον, μάρκετινγκ, οικονομική διαχείριση. Τέταρτον, δημόσιες σχέσεις και κοινωνικές σχέσεις. Πέμπτον, επίβλεψη αθλητικών εγκαταστάσεων. Πολύ σοβαρό επίσης κομμάτι. Έκτον, σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων. Έβδομο, αξιολόγηση προσωπικού και προγράμματος. Όγδο, νομικές υποθέσεις. Όλα τα παραπάνω ανήκουν και πρέπει να τα κάνει ένας sport management. Κλείνοντας, συμπεραίνουμε ότι είναι μία από τις νέες και ταχύτατα εξελισσόμενες ειδικότητες σε διεθνές επίπεδο. Ο αθλητισμός έχει εξελιχθεί σε μία επιχειρηματική δραστηριότητα με τεράστιο όγκο επενδύσεων, εσόδων και κερδών. Η διαχείριση της οποίας απαιτείται από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία και η ανάπτυξη της επαγγελματικής αθλητικής βιομηχανίας το επιβάλλει. Καθώς επίσης και η οργάνωση αθλητικών γεγονότων, η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων και η διοίκηση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Όλα αυτά δημιουργούν την ανάγκη και την εκπαίδευση για εξειδικευμένα στελέχη που θα ανταποκριθούν με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό στις απαιτήσεις ενός μοντέρνου και ενδιαφέροντος αντικειμένου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Βρίσκομαι εδώ χωρίς να έχω να επικαλεστώ καμία επιστημονική ιδιότητα. Αθλητής είμαι, ως αθλητής θα μιλήσω και σύμφωνα με τα βιώματα και με την εικόνα που έχω σχηματίσει τόσα χρόνια μέσα στους αθλητικούς χώρους. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το λέγοντας ότι πολλοί έχουν μια λανθάνουσα άποψη για το τι ακριβώς είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός και ένας επαγγελματίας αθλητής. Για πολλούς είναι μια κατάσταση ζηλευτή, απροβλημάτιστη, έχοντας στην κατοχή τους οι αθλητές μια υπεραφθονία μέσων για μια πολυτελή ζωή. Η αλήθεια, λυπάμαι που θα σας έτσι
θα σας πικράνω, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι εντελώς διαφορετική. Για μένα οι αθλητές δεν χτίζονται ούτε μέσα στα φώτα της δημοσιότητας, ούτε στην επιβράβευση ή την αποδοκιμασία μέσα σε ένα αθλητικό γήπεδο. Ο αθλητής για να φτάσει στην κορυφή των στόχων του έχει να δώσει και να κερδίσει πάρα πολλές μάχες, όχι μόνο αγωνιστικές. Μάχες πρώτα απ' όλα που θα είναι δικές του, θα είναι πνευματικές, εσωτερικές. Έχει να ξεπεράσει τα όρια του για να κάνει αυτό που λέμε, να πραγματοποιήσει, να κάνει το ευκταίο εφικτό. Έχει για να μέσα από όλα αυτά καλλιεργεί και δημιουργεί μια περίσσια αυτοπεποίθηση. Θα χρειαστούν πάρα πολλές θυσίες. Θα πρέπει να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα γύμνασης μέσω της ομάδας του ή ατομικά. Ένα πρόγραμμα πολύ αυστηρό με υποχρεώσεις απέναντι στην ομάδα, στους χωρικούς, στον κόσμο, στους φιλάθλους. Ένα πρόγραμμα που πολλές φορές στερεί την κοινωνική του ζωή, αλλά αντισταθμίζεται από την πρόσληψη εφοδίων που είναι απαραίτητα για κάθε έκφανση της ζωής του μετά το τέλος της καριέρας του. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη οι περιορισμοί που θέτει ο ίδιος να γίνονται αυτοβούλος, έχοντας επίγνωση και του ρόλου και της θέσης του. Ως μέλος της κοινωνίας, ένας αθλητής και μάλιστα επιφανούς, αναγνωρίσιμου, προτύπου, οφείλει να είναι παράδειγμα όχι μόνο αγωνιστικό, αλλά και στην γέννηση, στην περιφορά του, στη στάση του, στην αντίληψη που έχει για τα πράγματα, στο πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα μέσα στην κοινωνία. Γιατί η σπουδαιότητα των προτύπων και για τον κόσμο, για τα παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι ζωτική. Γαλουχή άτομα για τα πρέπει και τα μη που λέμε εμείς στον αθλητισμό. Όλα τα παραπάνω καθιστούν την ενασχόληση με τον επαγγελματικό αθλητισμό μια ενσυνείδητη απόφαση, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις δυσκολίες που έχεις να αντιμετωπίσεις. Θα πονέσεις και σωματικά και ψυχικά, θα κλάψεις, θα στεναχωρηθείς και αυτό θα σε κάνει σίγουρα να εκτιμήσεις τη συμμετοχή σου και τις νίκες. Ήθελα να τονίσω ότι πολλά παιδιά ξεκινούν αθλητισμό μη γνωρίζοντας ακριβώς τι προσδοκούν από τον αθλητισμό. Ή καλύτερα, δεν έχουν ιεραρχήσει σωστά τις προσδοκίες τους. Απαιτούν, σε εισαγωγικά έτσι απαιτούν, χρόνο συμμετοχής, απαιτούν χρήματα, αναγνωρισιμότητα, δόξα και όλα αυτά προκαταβολικά. Και είναι κάποια χαρακτηριστικά που για μένα είναι δυσανάλογα σε σχέση με την αθλητική τους οντότητα. Αυτό που συνήθως λέω έτσι σε κάποια μικρά παιδιά, γιατί μια συνήθις ερώτηση είναι πόσα λεφτά βγάζετε. Για μένα η κατάθεση ψυχής είναι προαπαιτούμενο των καταθέσεων στην τράπεζα και αυτό προσπαθώ να πω και στα παιδιά, να καταθέτουν την ψυχή τους, το εγώ τους, για να είναι συνεπείς απέναντι σε αυτό που κάνουν. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο, το οποίο είναι ο στόχος. Ψάχνω να βρω τον τρόπο που θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος και επανεκτιμώ και να επαναπροσδιορίζω αυτούς τους στόχους ανά πάσα στιγμή. Δεν φοβάμαι ως αθλητής τον ανταγωνισμό, γιατί αυτό ενισχύει τους στόχους. Και αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να είναι βραχυπρόθεσμοι, πραγματοποιήσιμοι και χειροπιαστοί. Όταν δουλεύεις και νιώθεις ότι έχεις κατακτήσει αρκετά πράγματα, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι εμφανίζονται μπροστά σου χωρίς να τους επιδιώκεις. Αλλά αυτό κατακτάται μέσα από μικρές καθημερινές νίκες, από την προπόνηση, από σταθερό βηματισμό. Όλα αυτά ενισχύουν αυτοπεποίθηση, δημιουργούν περίσσευμα ψυχικών αντοχών και οριμάζουν την πνευματική δύναμη. Έχω και πολλά χαρτιά εδώ πέρα και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, εξίσου σημαντικό για μένα είναι και το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί ένας αθλητής. Όταν λέμε περιβάλλον, εννοούμε τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, που μπορεί να είναι οι προπονητές, όχι μπορεί, είναι οι προπονητές, είναι οι συμπαίκτες, είναι οι μάνατζερ, οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο αθλητής οφείλει να είναι συνεργάσιμος, να επενδύει στις συνεργασίες,
και στον αμοιβαίο σεβασμό. Έχω τύχει σε αρκετές ομάδες, θα κάνω μια παρένθεση, που οι παίκτες μεταξύ τους μπορεί να μην είχαν τις κατάλληλες σχέσεις, αλλά θα πω κάτι που είχα ακούσει από τον coach Μεσίνα και οι μοιημένοι στο μπάσκετ ίσως γνωρίζουν. Ο προπονητής αυτός έλεγε ότι δεν με ενδιαφέρει αν είστε φίλοι με το συμπαίκτη σας, δεν με ενδιαφέρει αν βγαίνετε για καφέ, αν πηγαίνετε να φάτε. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είστε συνεργάτες μέσα στο γήπεδο. Αν κάνετε τη δουλειά αυτή που πρέπει μέσα στο γήπεδο, από εκεί και πέρα δεν με απασχολεί τίποτα άλλο. Σημαντικό επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι και η επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που οφείλει να έχει ένας αθλητής, ένας επαγγελματίας αθλητής. Χρειάζεται εξοικείωση, χρειάζεται και μέτρο επίσης, γιατί θεωρώ καμιά φορά ότι η υπερέκθεση σίγουρα δεν έχει και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, μπορεί να έχει και τα αντίστροφα αποτελέσματα. Όταν εμφανίζεσαι και θες να πεις κάτι, θα πρέπει να έχεις κάτι να πεις. Δεν χρειάζεται να εμφανίζεσαι χωρίς λόγο, γιατί αυτό συνήθως κάνει κακό όχι τόσο στην εικόνα, αλλά και στο ότι θα πρέπει να έχεις κάτι να παρουσιάσεις. Λοιπόν, ήθελα επίσης, είναι λίγο άτακτα δομημένα στο κεφάλι μου, αλλά προσπαθώ να τα τακτοποιήσω. Ήθελα πολύ να μιλήσω για τις επαγγελματικές δυνατότητες που έχει ένας αθλητής μετά το τέλος της καριέρας του. Και εδώ επίσης να σας πω ότι στατιστικά, δεν το λέω εγώ, το λένε οι στατιστικές, ότι οι επαγγελματίες αθλητές, αν δεν κάνω λάθος και ας με διορθώσει κάποιος, το 3-5% είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτά που κερδίσαν από τον αθλητισμό θα τους βοηθήσουν να ζήσουν μια ζωή χωρίς να κάνουν κάτι άλλο. Όλο το υπόλοιπο 95% είναι άνθρωποι που παλέψανε, φτάσανε σε μια ηλικία που έπρεπε να σταματήσουν και έπρεπε να κάνουν κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο πολλές φορές είναι γιατί εμείς που ενασχολούμε με το χώρο θέλουμε να παραμείνουμε σε αυτό, αρκετά παιδιά τέλος πάντων. Μπορεί να υπάρχουν παιδιά που γίνανε προπονητές, που γίνανε μάνατζερ, που γίνανε στελέχοι των ομάδων ή διοικητικά στελέχη. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που γίνανε επιστήμονες, αλλά αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί υπάρχουν παιδιά επιστήμονες στον αθλητισμό, ναι, και θέλω να σας το τονίσω, δεν κλωτσάνε μόνο μια μπάλα, ας πούμε, και τη χτυπάνε. Αλλά εδώ να πω ότι το εκπαιδευτικό σύστημα εξαντλεί το ενδιαφέρον του στο πώς θα δώσει κάποια μπόνους για την είσοδο σε ένα πανεπιστήμιο, σε έναν αθλητή, χωρίς να λαμβάνει την υπόψη τις ανάγκες κατά τη διάρκεια των σπουδών. Έχουν υπάρξει ευρωπαϊκά προγράμματα και ευτυχώς, αν δεν κάνω λάθος, και το τελευταίο διάστημα και στην Ελλάδα, που επωνομαζόμενα ως διπλή καριέρα του αθλητή, που είχαν ως στόχο να πάρουν οι αθλητές μια παράλληλη μόρφωση για την καριέρα τους ή να εκπαιδευτούν κιόλας επαγγελματικά για το αύριο. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σεμινάρια με θέμα την επαγγελματική αποκατάσταση, και οι περισσότερες χώρες, το λέω αυτό γιατί οι περισσότερες χώρες έχουν δημιουργήσει δομές υποστήριξης μετάβασης από τη μία ζωή στην άλλη. Γιατί πόσοι πια να ανοίξουμε καφέ, θα μας πιάσει το στομάχι μας κάποια στιγμή και μετά. Ένα πολύ σημαντικό επίσης θεωρώ ότι είναι η διαχείριση της καθημερινότητας μετά το τέλος της καριέρας. Ένας αθλητής εγκλωβισμένος στις υποχρεώσεις του, στη ρουτίνα της ζωής του, στην κοινωνική αποδοχή, στην εφήμερη δόξα, αδυνατεί πολλές φορές να κατανοήσει ότι σε αυτή την παραγωγική ηλικία που βρίσκεται όταν σταματάει, είναι μετέωρος μέσα σε μια αγορά εργασίας που δεν γνωρίζει. Και αυτό, η ζωή μετά τον αθλητισμό, όταν πέφτει η αυλαία, επηρεάζεται πάρα πολύ από το πόσο συγκροτημένος είσαι ως άνθρωπος, πόσο έχεις προετοιμάσει τον εαυτό σου να επαναπροσδιορίσεις τους στόχους της ζωής σου,
Μια διαδικασία που σίγουρα θα την πρέπει να την κάνει ο αθλητής όταν είναι ακόμη εν ενεργεία και να μπορέσει να το δουλέψει πολύ καλά στο μυαλό του, γιατί ξέρει ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει. Μια ομαλή προσαρμογή θα βοηθούσε σίγουρα και με προγράμματα υποστήριξης που για μένα θα έπρεπε να υπάρχουν οπωσδήποτε για αθλητές. Η επιλογή στην καλύτερη περίπτωση γίνεται συνειδητά. Αποφασίζω ότι έχω κορεστεί από αυτό που κάνω, δεν με ευχαριστεί πλέον, έχω ένα αγχογόνο περιβάλλον που δεν μπορώ να λειτουργήσω και παίρνω μια απόφαση να σταματήσω. Για όσοι έχουν επενδύσει στον αθλητισμό όμως, αυτή δεν είναι μια εύκολη απόφαση, δεν είναι ότι αφήνω πίσω ένα κομμάτι της ζωής μου, αφήνω συνήθως την ίδια μου τη ζωή πίσω και είναι πάρα πολύ δύσκολο και πιστέψτε μου ότι είμαι σε αυτή την ηλικία, ας πούμε, και το ζω τώρα και καταλαβαίνω πόσο πολύ δύσκολο είναι. Ο Λάζαρος το είσαι πριν λίγα χρόνια, αν και δεν μας το έχει πει ακόμη. Και όλο αυτό θεωρώ ότι δημιουργεί μια σύγχυση, έναν προβληματισμό στον αθλητή για το ποια ενασχόληση θα μπορέσει να καλύψει όλα αυτά τα συναισθηματικά κενά που δημιουργούνται. Βέβαια, να τονίσω ότι υπάρχει και όχι συνειδητή επιλογή, αλλά κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες, όπως ας πούμε ένας τραυματισμός που μπορεί να σταματήσει την καριέρα ενός αθλητή, και αυτό επίσης θα πρέπει να το έχει στο μυαλό του, ότι δεν μπορεί να έχει τίποτα δεδομένο στη ζωή του. Κλείνοντας, να μην σας κουράζω κι άλλο, θα ήθελα να πω ότι ένας αθλητής θα πρέπει να κάνει μια συνεχή ενδοσκόπηση που δεν είναι μία και εφάπαξ, την κάνω στην αρχή ή στο τέλος της καριέρας μου, την κάνω καθημερινά, προσπαθώ να βλέπω, να επαναπροσδιορίζω πράγματα για να μπορώ να ανταποκρίνομαι και σε αυτά. Και όλο αυτό έχει ως στόχο να φτάσει εκεί που μας έλεγε και ο Νίκος Καζαντζάκης, εκεί που δεν μπορεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και ευχαριστώ πολύ τόσο το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και την κυρία Λίδα Κυργίδου προσωπικά για την πρόσκληση, όσο και εσάς για την σημερινή σας παρουσία. Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, ονομάζομαι Βασίλης Βουρτζούμης και υπηρετώ την ομάδα μπάσκετ του Άρη από τη θέση του μάνετ, την οποία και θα σας αναλύσω σήμερα, εδώ και 16 σχεδόν χρόνια και συγκεκριμένα από τον Αύγουστο του 2000. Άλλοι τίτλοι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη θέση εργασίας είναι οι εξής: Team Manager και Team Operations Manager. Η θέση του manager στις ελληνικές ομάδες μπάσκετ κάνει την εμφάνισή της για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1980, λίγο πριν την μεταπίδαση του αθλήματος από ερασιτεχνικό σε επαγγελματικό. Ο manager στην ουσία αντικατέστησε τον έφορο της ομάδος που προϋπήρχε ως ιδιότητα, με περισσότερες όμως αρμοδιότητες και σαφώς σε επαγγελματική πλέον βάση. Είναι ουσιαστικά ο συνδικός κρίκος μεταξύ του αγωνιστικού τμήματος, δηλαδή τους προπονητές, παίκτες και staff, και της διοίκησης εταιρείας. Βρίσκεται κοντά στην ομάδα καθημερινά στις προπονήσεις και σε όλους τους αγώνες εντός και εκτός έδρας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συνεργάζεται με όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στην ομάδα, από τον πρώτο προπονητή μέχρι και τον φροντιστή. Είναι μια θέση εργασίας που εντάζεται και στο διοικητικό προσωπικό της εταιρείας, δηλαδή το front office της ομάδος, όπου καθημερινά συνεργάζεται με όλα τα τμήματα αυτής, δηλαδή τη γραμματέα, το γραφείο τύπου, το τμήμα marketing και το λογιστήριο. Το περιβάλλον εργασίας είναι πολύ ευχάριστο και απαιτητικό ταυτόχρονα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι μια δουλειά που αφήνει ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο για προσωπική ζωή. Οι ώρες εργασίας είναι 10 με 12 ώρες ημερησίως, με 2 αγώνες εβδομαδιαίως σε Ελλάδα και Ευρώπη, τα Σαββατοκύριακα και οι γιορτές βρισκόμαστε στο γήπεδο. Φέτος, για τις εκτός έδρας υποχρεώσεις της ομάδος, το χρονικό διάστημα 6 Σεπτεμβρίου έως 3 Φεβρουαρίου, δηλαδή σε 150 ημέρες, είχαμε 52 διανυκτερεύσεις. Timing is the essence of our work. Τα καθήκοντα ενός manager είναι ο προγραμματισμός για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της ομάδος και συγκεκριμένα η ενασχόληση με οργανωτικά θέματα όπως η έλευση των αθλητών στη Θεσσαλονίκη για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου,
Επικοινωνία με όλους τους αθλητές που έχουν σύμβαση με την εταιρεία. Ενημέρωση για ημερομηνία έναρξη και πληροφορίες για την προετοιμασία. Οικογενειακή κατάσταση των αθλητών και λεπτομέρειες των ταξιδιών. Έρευνα αγοράς για δρομολόγια και κόστος ταξιδιού. Δρομολογούμε την έκδοση και αποστολή των αεροπορικών εισιτηρίων του κάθε αθλητή και οικογένειάς του. Αναλογικά με τις ανάγκες του κάθε αθλητή γίνεται η επιλογή των διαμερισμάτων και αυτοκινήτων που θα παραλάβουν με την άφιξή τους στην πόλη. Πρέπει να πληρούν τις ανάγκες του κάθε αθλητή και της οικογένειάς τους ξεχωριστά. Οργάνωση της προετοιμασίας, πρώτο και δεύτερο στάδιο. Σε πρώτη φάση και σε συνεργασία με το Ιατρικό Επιτελείο, γίνεται ο προγραμματισμός και συντονισμός του ιατρικού ελέγχου και των εργομετρικών εξετάσεων όλων των αθλητών. Στη συνέχεια και με την έγκριση του πρώτου προπονητή, ακολουθεί η έβριση του αθλητικού κέντρου και της προετοιμασίας για την ομάδα και ο σχεδιασμός αυτής. Φιλικοί αγώνες, προπονήσεις, συμμετοχή σε πιθανά τουρνουά. Λίγο πριν την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου και μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη, αρχίζει η άμεση συνάρτηση με το πρόγραμμα των αγώνων πάντα, η διαδικασία επιλογής των δρομολογίων που θα ακολουθήσει η ομάδα και τα ξενοδοχεία που θα φιλοξενήσουν την αποστολή. Με την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου ξεκινάει η ρύθμιση και ο συντονισμός του ημερησίου και εβδομαδίου προγράμματος ομάδος, προπονήσεις, φιλικοί, επίσημοι αγώνες, ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας. Αναλυτικότερα, για τις προπονήσεις, καθημερινά επιδιώκουμε να έχουμε σωστές συνθήκες στο γήπεδο. Δηλαδή, καθαριότητα του γηπέδου, κατάλληλος φωτισμός, σωστή λειτουργία των χρονομέτρων, ψύξη θέρμανση ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και φυσικά ζεστό νερό για τους αθλητές. Ταξίδια. Επιλογή δρομολογίου, προϋπολογισμός ταξιδιού, εισιτήρια pre-seating των αθλητών, έκδοση βίζας, μεταφορά αποστολής, γεύματα και meeting της ομάδος. Ευρώπη, αελογραφία με FIBA, EuroLeague, όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, για τους εντός έδρας αγώνες στην πλήρη οργάνωση ταξιδιού. Για τους εντός έδρας αγώνες, εφαρμογή των κανονισμών για τη σωστή λειτουργία του γηπέδου. Οργάνωση, φιλοξενία ξένης ομάδας και διαιτητών, προπονήσεις και μετακινήσεις ξένης ομάδας και συντονισμό για να έχουμε σωστές συνθήκες γηπέδου. Τα τελευταία δύο χρόνια η ΚΑΕ Άρης έχει καθιερώσει την διεξαγωγή του Διεθνές Τουρνουά Νίκ Γκάλης Καπ κάθε Σεπτέμβρη. Κατά συνέπεια, στα καθήκοντά μου περιλαμβάνεται και το Νίκ Γκάλης Καπ, όπου ξεκινάμε με την έβριση των ομάδων, αποστολή προσκλήσεων, αελογραφία με ομάδες που έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους, σχεδιασμός και συντονισμός για το πρόγραμμα των αγώνων, προπονήσεων, μετακινήσεων και φιλοξενία των ομάδων που θα μετέχουν στο τουρνουά. Και τέλος, καθημερινά θέματα. Οι αθλητές έχουν καθημερινά προβλήματα όπως όλοι μας και όταν αυτά εμφανιστούν πρέπει να δώσουμε άμεση λύση. Κάποια μικροπροβλήματα που προκύπτουν με τα διαμερίσματα, τα υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, την ψύξη, τη θέρμανση, λειτουργία με οικιακές συσκευές, Wi-Fi, δορυφορική κεραία. Δεν βρίσκω τα κλειδιά μου, κλειδώθηκα έξω από το διαμέρισμά μου. Λίγα χρόνια πριν είχαμε και μία περίπτωση όπου ο αθλητής εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ και εκεί χρειάστηκε την παρέμβαση της προσβεστικής υπηρεσίας για να τον απεγκλωβίσουμε. Σε τακτικές ερωτήσεις των αθλητών υπάρχουν διευκρινήσεις και ενημέρωση για πληρωμές, λογαριασμούς, μεταφορά χρημάτων, αεροπορικά εισιτήρια, πρόγραμμα αγώνων, προπονήσεων, άδεια παραμονής εργασίας, στρατολογία κτλ. Στην καθημερινότητα της δουλειάς υπάρχουν στιγμές που λειτουργούμε όπως το 11888 για γενικές πληροφορίες και το 100 για άμεση δράση. Ολοκληρώνοντας, σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την παρουσία σας και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Να σας καλωσορίσω και εγώ στο Διεθνές Πανεπιστήμιο και ευχαριστώ την Επιτροπή για την κλίση. Η δική μου ομιλία θα έχει να κάνει με τον εκπρόσωπο των αθλητών και περισσότερο καλαθοσφαιριστών για μένα προσωπικά, αλλά και εκπρόσωπο προπονητών, βοηθών προπονητών γυμναστών και γιατί όχι και στελεχών επαγγελματικών ομάδων, όπως ο κύριος Βουρτζούμης, ο team manager, GM
προέδρων και άλλα. Για την ανάπτυξη όμως της επαγγελματικής τους καριέρας. Όλοι μας έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα του μάνατζερ. Έναν δηλαδή κουστουμαρισμένο κύριο, με ένα κινητό κυρίως στο χέρι, στο αυτί, να μιλάει ατέλειωτες ώρες, κλείνοντας συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων. Είναι έτσι αλήθεια? Και ποια άλλη εικόνα μπορούμε να έχουμε? Ας δούμε μερικές. Θα μου επιτρέψετε να σας δείξω κάποια βίντεο, αποσπάσματα από ταινίες και φυσικά από την πολύ γνωστή ταινία Jerry Maguire. Δεν έχει υπότιτλους. My wife likes you. You're good to my wife. I will stay with you. That's great. I'm very happy. Are you listening? Yes. That's what I'm gonna do for you. God bless you, Jerry. But this is what you're gonna do for me. You listen, Jerry? Yeah. What can I do for you, Rod? You just tell me what can I do for you. It's a very personal, very important thing. Hell, it's a family motto. Are you ready, Jerry? I'm ready. Just wanna make sure you're ready. Here it is. Show me the money. Πού φτάνει λοιπόν ο ατζέντης για να κάνει, να προσπαθήσει να κάνει τη δουλειά του? Και ας δούμε και ένα άλλο απόσπασμα. Είναι μέσα από αποδυτήρια βέβαια και θα δούμε και κάποιες. Να σας πω ότι πριν από αυτή τη φάση, από αυτή τη σκηνή, έχει προηγηθεί ένα τηλέφωνο του ατζέντη, του παίκτη, σε παράγοντα ομάδας, σε άνθρωπο που αποφασίζει για το ποιος παίκτης θα ενταχθεί στην ομάδα. Είναι αθλητής του ράγκμπι, όπως πολλοί θα ξέρετε, που φαντάζομαι το έχετε δει. Και έχει κάνει απίστευτες διαπραγματεύσεις. Έχει ρίξει τα μούτρα του, όπως λέμε, ο ατζέντης. Και έρχεται να ανακοινώσει στον παίκτη κάτι της κουβέντας τα αποτελέσματα. Chris Carter, I smoke all these fools. Yet they are making the big sweet dollar. They are making the quan. And you're talking. Quan. That's your word? Hell yeah, that's my word. You know, some dudes might have the coin, but they'll never have the quan. What is? It means love, respect, community. And the dollars too, the entire package, the quan. Great word. I have a question for you. Ο ρόλος λοιπόν του Tom Cruise ως Jerry Maguire στην ταινία τη συγκεκριμένη βοήθησε να λάμψει να αποκτήσει λάμψη και κύρος ο μάνατζερ στον κλάδο του sports management. Το περίφημο show me the money έγινε ένα δημοφιλές σλόγγαν, το οποίο συνόψισε τις ευθύνες αυτού του φανταστικού σπορ παράγοντα. Ωστόσο, στο σπορ της πραγματικής ζωής, ο μάνατζερ επιδιώκει τα έσοδα για τους πελάτες του,
Ωστόσο όμως τα καθήκοντά του επεκτείνονται και πέρα από το απλό γεγονός να δείχνει τα λεφτά στον πελάτη του. Αν κάποιος λοιπόν είτε έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με το sports management, είτε εξετάζει το ενδεχόμενο να το κάνει, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει δύο πράγματα. Τι καθήκοντα απαιτεί μια τέτοια δουλειά και επίσης τι δεξιότητες πρέπει να έχει ή να προσπαθήσει να αποκτήσει. Φυσικά, πρώτα, πρέπει να πιστοποιηθεί ως ατζέντης αθλητών από την Ομοσπονδία και τη FIBA. Οι τυπικές προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο είναι το απολυτήριο λυκείου, είναι το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ότι δεν συντρέχουν κάποια κολλήματα που ορίζει ο αθλητικός νόμος και αν δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για την παράβαση του νόμου περί επιταγών. Χρειάζεται επίσης πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής ότι δεν εκκρεμεί η ποινική δίωξη εναντίον του για όλα τα παραπάνω και μια υπεύθυνη δήλωση ότι και ο ίδιος αλλά και η σύζυγός του δεν είναι εν ενεργεία αθλητές, προπονητές, διαιτητές, κριτές, παρατηρητές αγώνων, παράγοντες ή έχουν οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έμιστης εντολής με κάποια αθλητική εταιρεία, με ένα ΤΑΚ ή με ένα αθλητικό σωματείο. Τι απαιτεί λοιπόν ο ρόλος του μάνατζερ? Καταρχήν πρέπει να έχει άριστες κοινωνικές δεξιότητες, ιδίως την ικανότητα να αποκτά εύκολα επαφές και καλές επαφές μέσα στη βιομηχανία του αθλητισμού και να τις διατηρεί ακόμη περισσότερο μελλοντικά με διπλωματία και διακριτικά φυσικά. Να είναι σε θέση να δικτυωθεί αποτελεσματικά, να έχει καλή επικοινωνία και φράδια λόγου, να είναι εξειδικευμένο στην πειθό και στη διαπραγμάτευση, να διαθέτει επιχειρηματικές δεξιότητες, να είναι σε θέση να διεξάγει έρευνα που θα κρατήσει μέχρι το χρόνο που θα υπάρξουν εξελίξεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο που τον ενδιαφέρει, να έχει υπομονή και να ξέρει να ακούει τον άλλον και να διαθέτει ισχυρές οργανωτικές αλλά και διοικητικές ικανότητες. Και αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο τετράπτυχο επιτυχία στο sports management, ας πούμε ότι πρώτα είναι η οξυδέρκεια που θα πρέπει να τον διακρίνει, να έχει ένα όραμα, business plan, πρέπει να πρωτοτυπεί, πρέπει να είναι έτοιμος να κάνει πρώτος κάποια συγκεκριμένα βήματα και να δημιουργήσει μια εταιρική φιλοσοφία έτσι ώστε να μπορέσει να ξεχωρίσει στο χώρο. Δεύτερο είναι η επιρροή, οι επαφές που μπορεί να αποκτήσει, το δίκτυο, όπως λέμε, κοινώς, το οποίο δίκτυο πρέπει να είναι συνεχώς αναβαθμιζόμενο και χωρίς ενδιάμεσους κρίκους. Να έχει δηλαδή ο ίδιος την άμεση επαφή. Το τρίτο είναι υπομονή και προσήλωση στο πλάνο. Να έχει υπομονή και επιμονή σε αυτό που κάνει, να παρέχει υπηρεσίες αρκετά υψηλών προδιαγραφών, ώστε να μπορεί να κερδίζει τους αθλητές του ξανά και ξανά κάθε μέρα και την επόμενη και την επόμενη, χωρίς να υπάρχει εφησυχασμός. Και τέταρτο είναι και το ένστικτο. Το ένστικτο στην επιλογή παικτών με τους οποίους θα συνεργαστεί, αλλά και στην επιλογή των ευκαιριών που θα παρουσιάζονται μπροστά του για αυτόν ή τους πελάτες του. Ποιες υπηρεσίες παρέχει? Το career management, όπως λέμε, δηλαδή τη δημιουργία ενός πλάνου για την καριέρα του αθλητή, το σχέδιο ανάπτυξης και εξέλιξης του αθλητή και θα πρέπει να γίνει και ο καθορισμός των τρόπων επίτευξης όλων των παραπάνω, των δύο παραπάνω. Το χτίσιμο brand name για τον πελάτη, marketing διαφήμιση, media και public relations, διαπραγμάτευση συμβάσεων, παροχή νομικών υπηρεσιών, παροχή και άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως είναι το περιουσιακό πλάνο, ο φορολογικός σχεδιασμός και η προετοιμασία και το επενδυτικό πλάνο για τους πελάτες του και η εξασφάλιση της επαγγελματικής ενασχόλησης μετά τη λήξη της αθλητικής καριέρας. Φυσικά, ο ατζέντης δεν μπορεί να εξασφαλίσει το τελευταίο, στο οποίο αναφέρθηκε ο Κώστας ο Χαραλαμπίδης και χάρηκα ιδιαίτερα γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο εμένα προσωπικά με απασχολεί πάρα πολύ για αθλητές με τους οποίους συνεργάζεται το γραφείο μου. Υπάρχουν πολλοί αθλητές που μπορεί
να έχουν στο ξεκίνημα της πορείας τους πολύ μεγάλες προδιαγραφές, αλλά όπως προαναφέρθηκε, για οποιοσδήποτε λόγους, τραυματισμού ή άλλους, μπορεί η πορεία που θα ακολουθήσουν να μην είναι αυτή που προϋπολόγιζε ο αθλητής ή και ο ατζέντης του ή και όλος ο κύκλος του αθλητή. Συνεπώς, καμιά φορά εμείς που ασχολούμαστε με την εκπροσώπηση αθλητών, σκεφτόμαστε πραγματικά αν ωφελούμε όλα τα παιδιά, με την έννοια ότι προσπαθούμε να τους κάνουμε ποδοσφαιριστές, μπασκεμπολίστες και να βοηθήσουμε και εμείς από τη μεριά μας, και από την άλλη μεριά να φτάσουν σε ένα σημείο όταν θα τερματίσει η καριέρα τους στα 28 τους από τραυματισμό, στα 32 τους, 35, και θα βγουν στην κοινωνία χωρίς κάποια εφόδια, έτσι ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν, να φτιάξουν τη ζωή τους καλύτερα. Γι' αυτό κάθομαι λίγο παραπάνω σε αυτό το τομέα και είναι έτσι επιγραμματικά να πω ότι είναι πραγματικότητα πως η αθλητική ζωή των παικτών έχει ημερομηνία λήξης. Είναι ένα επάγγελμα με ημερομηνία λήξης, ο επαγγελματικός αθλητισμός. Ένα μεγάλο πρόβλημα που καλείται να επιλύσει λοιπόν η πλειοψηφία αυτών των αθλητών είναι η ζωή μετά τη λήξη της αθλητικής τους καριέρας. Πολλές φορές οι συμφωνίες με τις διοικήσεις αθλητικών εταιριών και σωματείων δεν τηρούνται και έτσι οι αθλητές είτε χάνουν τα χρήματά τους, είτε παίρνουν μέρος μόνο αυτών των χρημάτων που έχουν αρχικά συμφωνηθεί, ακόμη και μετά από δικαστικές διαμάχες. Υπάρχουν και οι άλλοι λόγοι που προείπα και προείπαν και οι συνομιλητές μου. Μόνο λίγοι υψηλού επίπεδου αθλητές έχουν σημαντικές οικονομικές απολαβές, τις οποίες λόγω του ότι δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για τη διαχείρισή τους, πολλές φορές τα χάνουν. Από μία έρευνα στην Αμερική, από επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές, του NBA δηλαδή και του NFL, του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου, διαπιστώθηκε ότι το 70% των επαγγελματιών αυτών αθλητών με το τέλος της καριέρας τους έχουν χάσει την περιουσία τους. Από το υπόλοιπο 30%, αν θυμάμαι καλά το 15, το μισό περίπου, μετά από 5 χρόνια από το τέλος της καριέρας τους χάνουν την περιουσία τους. Και, δηλαδή περίπου το 15% από τα συγκεκριμένα δείγματα ανθρώπων, επαγγελματιών, αθλητών, έχουν χρήματα για τη μετέπειτα της ζωής τους. Οι κυριότεροι λόγοι που χάνονται είναι φυσικά ότι δεν έχουν εκπαίδευση, ότι εμπιστεύονται τα χρήματα σε οικεία πρόσωπά τους, σε συγγενικά τους πρόσωπα ή φίλους τους, οι οποίοι και αυτοί προφανώς δεν έχουν την ανάλογη εκπαίδευση. Και φυσικά στην Αμερική ένας άλλος λόγος είναι οι υψηλές διατροφές που πληρώνουν οι επαγγελματίες αθλητές στις πρώην σύζυγους τους. Όταν φτάνει η στιγμή που ο αθλητής πρέπει να σταματήσει να αγωνίζεται, διαπιστώνει ότι είναι πλούσιος σε αναμνήσεις, ίσως και σε μετάλλια και διακρίσεις, αλλά οικονομικά και επαγγελματικά αδύναμος να αντιμετωπίσει το υπόλοιπο της ζωής τους. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από κάποια Ινστιτούτα και κάποιες σχετικές εταιρείες με τον αθλητισμό, για να διαπιστωθούν οι πιέσεις που δέχονται σε φυσιολογικό και ψυχολογικό επίπεδο οι αθλητές όταν σταματάνε τον αθλητισμό και τις επιδράσεις που έχουν οι πιέσεις στην μετά τον αθλητισμό ζωή τους, έδειξαν ότι η ζωή που ζει ένας αθλητής μετά την αθλητική του καριέρα επηρεάζεται από το πόσο προετοιμασμένος είναι για αυτή τη στιγμή, δηλαδή όταν θα τερματίσει η καριέρα του, πόσο έτοιμος θα είναι εκείνη τη στιγμή, και από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη. Η μετάβαση αυτή αποτελεί ένα περίπλοκο σχεδιασμό, ο οποίος πρέπει να ξεκινάει όταν ο αθλητής είναι ακόμα εν ενεργεία, με τη μορφή της απόκτησης γνώσεων εμπειριών και της δημιουργίας δικτύων συνεργασίας. Τρόποι επίλυσης του προβλήματος. Ενδεικτικά αναφέρω, και όχι περιοριστικά, η ύπαρξη προγράμματος υποστήριξης των αθλητών στην κρίσιμη αυτή στιγμή μπορεί να συμβάλλει στην ομαλή προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Ισορροπημένη μόρφωση αθλητών κατά τη διάρκεια της αθλητικής τους ενασχόλησης. Ανάπτυξη επαγγελματικών προοπτικών μετά την αθλητική διάκριση. Συνεργασία με εταιρείες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, παραδείγματος χάρη με την υποστήριξη με σεμινάρια επαγγελματικής αποκατάστασης και κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, συνεντεύξεις κτλ. Δυστυχώς, η πολιτεία απουσιάζει γιατί δεν έχει νομοθετήσει έτσι ώστε να κατοχυρώνει
κάποια από τα παραπάνω και πολλά άλλα ακόμη για αυτή την περίπτωση. Εναπόκειται όλοι στην ιδιωτική πρωτοβουλία και μία τέτοια είναι προφανώς και το πανεπιστήμιο στο οποίο βρισκόμαστε εδώ. Ο ρόλος του μάνατζερ στο συγκεκριμένο θέμα είναι να πείσει τον αθλητή του για το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει μετά το τέλος της καριέρας του. Δεν ξέρω, Κώστα και Λάζαρε, αν αυτό είναι εύκολο. Για την ανάγκη να δραστηριοποιηθεί και να ανατρέξει κατά τη διάρκεια της καριέρας του σε τρόπους επίλυσης του μελλοντικού αυτού προβλήματος, για τη βοήθεια που θα προσφέρει στον αθλητή του με τη χρησιμοποίηση όλων αυτών των δικτύων επαφών γνωριμιών που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια και προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Οι ερωτήσεις μάλλον αργότερα. Ευχαριστώ. Γεια σας και από μένα. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω από εδώ, γιατί προφανώς και δεν μου θα είναι το μικρόφωνο. Το δικό μου θέμα είναι, καταρχάς, εγώ ήθελα να γίνει έτσι λίγο πιο πολύ διάλογος και μάλλον στο τέλος θα γίνει ο διάλογος με τις ερωτήσεις, αν είναι πιο ενδιαφέρον. Βλέπω πολύ μεγάλη θεματολογία. Το δικό μου θέμα είναι αθλητής και επιχειρηματικότητα μετά τον αθλητισμό. Δεν θέλω να σας πω το τι έχω κάνει εγώ σαν αθλητής. Θέλω να σας πω το τι έχω κάνει σαν επιχειρηματίας, γιατί εδώ και 2,5 χρόνια έχω σταματήσει το μπάσκετ. Σαν επιχειρηματίας έχω ιδρύσει ένα startup, την Αθλέντα. Είναι ένα site όπου οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν τα βίντεό τους, να τα επεξεργαστούν και να προωθήσουν τον εαυτό τους. Στην ουσία φέρνει κοντά τους αθλητές από τη μία πλευρά, οι οποίοι θέλουν να αναδειχθούν, και τους recruiter από την άλλη. Recruiter δηλαδή managers, scouters, προπονητές, κολέγια, πανεπιστήμια, ομάδες, όλοι όσοι αναζητούν αθλητές. Άρα, στην ουσία, αυτή η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους αθλητές να αυτοπροβληθούν. Μην πείτε ακόμα στο κινητό να ψάξει την Αθλέντα. Λειτουργεί μόνο σε web version, είμαστε σε beta test. Θα σας πω λοιπόν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αθλητής κατά τη διάρκεια της καριέρας τους και μετά από ξαφνικό stop, πρέπει να αλλάξει τελείως και πρέπει να ξεκινήσει κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει, για το οποίο έχει μόνο όνειρα, αλλά δεν ξέρει πώς να το υλοποιήσει. Ο αθλητής λοιπόν έχει 4 στάδια και στο μιλάω και από τη δικιά μου εμπειρία, αλλά παρατηρώντας και τους συναθλητές μου και πολλούς φίλους, αυτός κυρίως είναι και ο κανόνας. Τα 4 στάδια, άμα πάρουμε τις ηλικίες, είναι το πρώτο στάδιο 15 με 20 χρονών, όπου δεν έχουν αποφασίσει τα παιδιά ακόμα τι θα κάνουν, αν θα γίνουν αθλητές ή αν θα σπουδάσουν και το τι δρόμο θα ακολουθήσουν. Κάνουν και τα δύο, χωρίς να ξέρουν πού να δώσουν περισσότερη έμφαση. Και ξαφνικά έρχονται σε μια ηλικία, σε ένα milestone 20 χρονών, όπου πλέον πρέπει να πάνε να διαλέξουν τον ένα δρόμο ή τον άλλον. Εκεί λοιπόν γίνεται το ξεσκαρτάρισμα. Και το επόμενο στάδιο είναι 20 με 25 χρονών, όπου οι μεν αυτοί που ασχολούνται με τον αθλητισμό, ξεχνάνε τα βιβλία, τα παρατάνε τα πάντα και βλέπουν μόνο τον αθλητισμό μπροστά τους. Και από την άλλη γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Παρατάνε τον αθλητισμό, ασχολούνται με τα βιβλία, με τα πτυχιακά, εξετάσεις. Και για τους δύο, αυτή η περίοδος ίσως είναι η πιο όμορφη περίοδος για τους φοιτητές. Είναι τα πάρτι, είναι οι πρώτες τους εμπειρίες σε δουλειές, σε επιχειρηματικότητα. Και για τους αθλητές είναι, σκέφτονται μόνο το μπάσκετ, μόνο το ποδόσφαιρο, δεν έχουν τίποτα άλλο στο μυαλό τους. Τους πληρώνουν τους λογαριασμούς, τους πληρώνουν τα τηλέφωνα, τους κάνουν τις δηλώσεις, δεν ξέρουν καν από πού και ποιος πληρώνει το ρεύμα. Και μετά έρχεται το επόμενο στάδιο, που είναι 25 με 35, που είναι ίσως και το πιο επικίνδυνο και το πιο δύσκολο στάδιο για τον αθλητή. Ένα στάδιο που ο αθλητής καταλήγει τις περισσότερες φορές να χάνει όλα τα λεφτά. Ένα στάδιο που ο αθλητής έχει τη δόξα, έχει τα χρήματα, ανοίγει όλες τις πόρτες και μπορεί να μιλήσει με οποιονδήποτε και πιστεύει ότι το ίδιο γίνεται και στην επιχειρηματικότητα. Πιστεύει ότι θα βάλει τα λεφτά κάπου και αυτά θα μεγαλώσουν, θα διπλασιαστούν, θα τριπλασιαστούν. Πιστεύει ότι αυτό θα γίνεται μόνο του, χωρίς τη δικιά του προσπάθεια. Προσπαθεί να συνδυάσει δύο πράγματα, παράλληλα να παίξει μπάσκετ, ποδόσφαιρο και παράλληλα να τρέξει, να το παίξει και επιχειρηματίας, σε κυριολεξία να το παίξει. Και εκεί κάνει τα περισσότερα του λάθη.
Τελειώντας λοιπόν την καριέρα του περίπου στα 35, ξαφνικά προσγειώνεται στην πραγματικότητα. Ξαφνικά πρέπει μόνος του να κάνει όλη την γραφειοκρατία. Ξαφνικά πρέπει μόνος του να τρέξει τις ανανεώσεις για το διαβατήριο. Μόνος του θα βγάλει τη βίζα. Μόνος του θα πάει, θα κάνει τα σέρβις στα αυτοκίνητα. Και πραγματικά σας λέω αυτά απλά πράγματα, τα οποία οι αθλητές στην προηγούμενη τους ζωή δεν τα γνωρίζουν καν, δεν τους τα ακουμπάνε. Και τι, σε αυτή την περίοδο τι έχει λοιπόν ο αθλητής, τι διαλέγει να κάνει? Έχει πολλούς δρόμους. Βλέπουμε τις απετυχημένες προσπάθειες. Ξαφνικά οι αθλητές μπαίνουν, κάνουν επενδύσεις σε καφετέρειες, κάνουν επενδύσεις σε εστιατόρια, μπαρ, ρέστοραν, χρηματιστήρια. Και εννοείται χάουν τα λεφτά τους. Επίσης εδώ ο αθλητής σε αυτή την ηλικία έχει ένα μειονέκτημα, έχει μια δυσάρεστη θέση με έναν άλλο 35άρη, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, με τον οποίο στην ουσία ανταγωνίζεται. Δηλαδή διαφορετικά θα πάει να κάνει ένας αθλητής μια διαπραγμάτευση στα 35, θα κλείσει μια συμφωνία από έναν έμπειρο επιχειρηματία, ο οποίος είναι στην αγορά από τα 20 του και έχει την εμπειρία και της διαπραγμάτευσης και της οργάνωσης. Και διαφορετικά θα το κάνει ένας αθλητής ο οποίος δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Ωστόσο, ο αθλητής έχει και κάποια πλεονεκτήματα. Ο αθλητής όλα αυτά τα χρόνια ήταν σε ομάδα, είχε συμπαίκτες, ήταν μες στα ποδητήρια, ταξίδευε παντού, έχει τις δημόσιες σχέσεις, έχει κάποια κεφάλαια, αν τα έχει κρατήσει και δεν τα έχει σπαταλήσει τα προηγούμενα χρόνια. Έχει τις ηγητικές του ικανότητες, αθλητής ηγείται, κάτι το οποίο δεν μπορείς να το μάθεις παίρνοντας ένα πτυχίο στο MBA. Ο αθλητής ξέρει να βάζει στόχους. Εγώ θα χάσω 5 κιλά μέχρι την προετοιμασία και θα το πετύχω. Άρα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι χρήσιμα για τον αθλητή στην επιχειρηματική του δράση. Τώρα ο καλύτερος συνδυασμός, αν το φέρουμε αυτό και το παντρέψουμε βάζοντας το θέμα του αθλητικού management, είναι αυτοί οι δύο χαρακτήρες, από τη μία ο τεχνοκράτης, από τη μία ο άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει, ξέρει πώς να κάνει το business plan, ξέρει πώς να κάνει το προγραμματισμό, το προϋπολογισμό, και από την άλλη ο αθλητής ο οποίος έχει την εμπειρία, την αθλητική πλευρά. Αν παντρευτούν αυτές οι δύο ικανότητες, θα μπορούν να κάνουν το πιο ιδανικό σύνολο. Σήμερα στην Ελλάδα δυστυχώς το κομμάτι του management και του αθλητισμού δεν πάνε τόσο πολύ μαζί. Βλέπουμε θέσεις ηγητικές, θέσεις κλειδιά, να μην αναλαμβάνουν αθλητές και να μην υπάρχει αυτό το πιο πολύ ανταγωνισμός υπάρχει παρά μια κοινή πορεία. Βλέπουμε άλλες χώρες τις θέσεις κλειδιά σε ομοσπονδίες, σε διοικητικές θέσεις, σε λίγκες, αναλαμβάνουν αθλητές οι οποίοι δίνουν αυτή την εμπειρία. Σε ομάδες, team management, αναλαμβάνουν αθλητές. Βέβαια, ο αθλητής από μόνος του έχει το μειονέκτημα ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά άμα τα κάνει μαζί με έναν τεχνοκράτη, με την καλή την έννοια, μπορεί να πετύχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Γιατί διαφορετικά ένας πτυχιούχος θα πάει να κάνει recruiting και να δει ένα ταλέντο, και διαφορετικά το κάνω εγώ ή ο Κώστας αυτό. Και σίγουρα διαφορετικά θα κάνει ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας μια διαπραγμάτευση από ό,τι θα το κάνει ένας αθλητής. Αλλά αν παντρευτούν και χωριστούν οι αρμοδιότητες και συνεργαστούν αυτές οι δύο ιδιότητες, θα μπορούν να πετύχουν πολύ καλό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται management. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν παράγει πολλά πράγματα. Παράγει όμως αθλητές, παράγει αθλητισμό. Έχει τους καλύτερους αθλητές ανά πληθυσμό, σχεδόν στις μικρές ηλικίες, σχεδόν στα περισσότερα αθλήματα πρωταγωνιστή, μιλάω και σε ομαδικά και σε ατομικά πρωταθλήματα. Τα μετάλλια που έχει φέρει και τις διακρίσεις ανάλογα του πληθυσμού ίσως είναι από τις πρωτιές στον κόσμο. Ωστόσο δεν έχει τη σωστή οργάνωση. Βλέπουμε λίγες, όπως είναι στην Ισπανία, πολύ οργανωμένες, κάθε τι που γίνεται, κάθε κάρφημα, κάθε καλάθι που βγαίνει, κάθε το κύπελο που γίνεται, παραδείγματος χάρη, στην Ισπανία, το τι διάσταση παίρνει και το τι απήχηση έχει από τον κόσμο. Αυτό είναι όλο θέμα οργάνωσης, είναι θέμα προώθησης, είναι το ίδιο προϊόν, γιατί το ίδιο δυνατές ομάδες παίζουν και στην Ελλάδα.
στο κύπελλο. Το ίδιο δυνατές ομάδες παίζουν και στην Ισπανία, αλλά είναι διαφορετική η προσέγγιση και διαφορετικό το σερβίρισμα. Άρα εδώ είναι καθαρά θέμα management. Έχουμε δύο προϊόντα, απλώς δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η Ελλάδα, κλείνοντας λοιπόν, έχει αυτές τις προοπτικές, έχει ένα έδαφος παρθένο, γιατί έχει τον αθλητισμό, αλλά από αθλητικό management δεν έχει ακόμα την κατάλληλη υποστήριξη. Και είναι πολύ καλό εδώ από το Πανεπιστήμιο να γίνει αυτή η δουλειά, ώστε να μπορούν να βγουν καινούριες ηγετικές μορφές στο κομμάτι του management και να μπορούν να αναπτύξουν τον αθλητισμό. Ευχαριστώ. Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, γιατί αυτό που σκεφτόμουν είναι πολλοί μπορούν να αναρωτιούνται πώς είναι οι αθλητές σαν φοιτητές. Και είχα τη χαρά και την τιμή να δουλέψω στη Βρετανία με 6 ή 7 αθλητές κατά τη διάρκεια που παίζανε ή αφού είχαν τελειώσει το άθλημα που κάνανε. Και αυτό που πάντα με εντυπωσίαζε είναι ότι είναι η οργάνωση που έχουν, η πειθαρχία, η αυτοπεποίθηση, ότι είναι συνεργάσιμοι, έχουν μάθει να δουλεύουν στην ομάδα. Αλλά αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι όταν είχαμε τα meetings και τους δίναμε feedback για τη δουλειά. Αυτό είναι. Okay. Όταν είχαμε το meeting και τους δίναμε σχόλια για τη δουλειά τους, πολλοί και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Μου λέγανε, δεν με ενδιαφέρει το καλό. Τι μπορώ να βελτιώσω. Δηλαδή τους ενδιαφέρε πάντα η βελτίωση σε αυτό που κάνανε. Και το άλλο που ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αφού είχαν ακούσει τα σχόλια, μετά δουλεύανε πάρα πολύ σκληρά. Αυτό ήθελα να πω, να κλείσω τη μικρή παρένθεση και θα ήθελα να ακούσουμε ερωτήσεις από το κοινό. Έχουμε εκατομμύρια ερωτήσεις από το κοινό και πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Ναι. Σταυρίδης ονομάζομαι, είμαι υπεύθυνος τύπου και marketing στο Γυμναστικό Σύλλογο. Έχουμε παίξει αντίπαλο με τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Χαραλαβίδη. Θα ήθελα να μου πείτε, σας παρακαλώ πολύ, δύο κουβέντες για την GPA. Εγώ πιο πολύ ήθελα να έρθω να δω αυτό το πράγμα. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Λάρισας είναι μια ομάδα μπάσκετ στην Β' Εθνική. Είμαστε αντιμέτωποι, όπως ξαναείπαμε, τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Χαραλαβίδη με την GPA. Θα ήθελα να μάθω, επειδή ο Γυμναστικός τώρα επανεϊδρύθηκε, θα ήθελα να μάθω 5 πράγματα για τις ακαδημίες της GPA, πώς το λειτουργείται όλο το θέμα. Όχι για την ομάδα στην Β' Εθνική τόσο πολύ, αλλά επιχειρηματικά που λέτε κι εσείς. Κάποιος από τους δύο, άμα έχει την καλοσύνη. Ευχαριστώ. Καλά, μην μαλώνετε. Ξέρεις, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που κάνω πάσα την ερώτησή σου. Γιατί αν πριν 4-5 χρόνια ξεκίνησε όλο αυτό, ήταν με μια ιδέα του Λάζαρου, έτσι. Γι' αυτό θα το συνεχίσεις. Εσύ μου συνεχίσεις την ιδέα. Λοιπόν, κοιτάξτε, η GPA ξεκίνησε έχοντας όχι κατά νου να κάνουμε κάτι μετά το τέλος της καριέρας μας. Ξεκίνησε από παιδιά που ήταν γνωσμένης αξίας, εγώ βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, ο Λάζαρος, ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης και ο Νίκος ο Χατζιβρέτας, που κατά κάποιο τρόπο ήταν να ανταποδώσουμε και να ανταποδώσουν τα παιδιά στο μπάσκετ όλα αυτά που εισπράξανε από αυτό. Ήταν κάτι πολύ... Προσπαθήσαμε να το κάνουμε έτσι ώστε να είναι αμιγώς αθλητικό και μπασκετικό. Δεν είχαμε στο μυαλό μας πάρα πολλά πράγματα. Θέλαμε να βάλουμε το κάθε παιδί να μπει μέσα στον αθλητισμό μέσω του μπάσκετ εμείς, κάποιες άλλες ακαδημίες μέσω του ποδοσφαίρου, αλλά να προσπαθήσουμε όλο αυτό να το συγχρονίσουμε κατά κάποιο τρόπο, να κάνουμε ένα συγχρονισμό που έχει να κάνει με το ότι παιδιά που είχαν μάθει το μπάσκετ, όπως ήταν οι συγκεκριμένοι ιδρυτές, θα μπορέσουν να το μεταφέρουν όλο αυτό. Η ακαδημία ξεκίνησε πριν 4 χρόνια με 20 παιδιά. Αυτή τη στιγμή αριθμεί πάρα πολλά μέλη και το καλό είναι ότι κάθε χρόνο με γεωμετρική πρόοδο, ας πούμε, αυξάνεται σε υψηλό βαθμό. Αυτό για μας δείχνει ότι τουλάχιστον, αν θεωρήσουμε ότι καθαρά το αμιγώς μπασκετικό κομμάτι,
έχουμε κάτι να δώσουμε στα παιδιά και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Επιχειρηματικά το βλέπετε να φτιάξετε ομάδα από αυτά τα παιδιά ή θα θέλετε να δείτε δεξιότητες άλλες ομάδες? Επιχειρηματικά. Ο στόχος ήταν από την αρχή να δημιουργήσουμε ακαδημίες και να βρεθούν τα παιδιά μέσα σε αθλητικό χώρο. Έτσι έγινε. Η μια φυσιολογική ροή ενός αθλητή είναι από τις ακαδημίες να πάει στα προαγωνιστικά τμήματα, να πάει στα αγωνιστικά ή να στελεχώσει ομάδες αύριο μεθαύριο. Αν είναι αυτή η ομάδα η GBA, θα είναι αυτή. Αλλά δεν είμαστε εδώ πέρα ούτε για περιορισμούς ούτε για δεσμεύσεις. Είμαστε για τον αθλητισμό και για τον μπάσκετ. Θέλουμε τα παιδιά να απολαμβάνουν αυτό που κάνουν, είτε το κάνει στη GBA, είτε το κάνει στον ΠΑΟΚ ή στον Άρη. Για τον αθλητισμό μιλάμε και αυτό θέλουμε. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ λέγομαι Ποδιώτης Γιάννης, εγώ εκπροσωπώ το Στίβο σε κάποιο βαθμό, αν και βλέπω ότι το πάνελ όλο είναι μπασκετικό. Λοιπόν, θα ήθελα μάλλον στον κύριο Σφερόπουλο να απευθύνω μία ερώτηση. Έτσι όπως είναι το νομικό πλαίσιο σήμερα στην Ελλάδα, που δίνει πολύ μεγάλη ευκολία την ίδρυση ερασιτεχνικών σωματείων. Έχει γεμίσει ο τόπος κάθε γειτονιά με ομάδες μπάσκετ. Μαζεύονται 20 άνθρωποι, κάνουν έναν σύλλογο, έχουν 20-30 παιδάκια. Ίσως σαν να πληρώνει έναν προπονητή, έναν πρόεδρο ο οποίος τρέχει και δεν κάνει τίποτε άλλο. Και θα ήθελα να ξέρω αν θα πρέπει να υπάρχει μια κατεύθυνση από την πολιτεία στο να υπάρχουν εταιρείες εισαγωγικά λιγότεροι σύλλογοι, να υπάρχουν σοβαρές εταιρείες ώστε να μπορεί το sports management να έχει δράση. Όταν έχουμε 1000 σωματεία, δεν μπορούμε να έχουμε και 1000 sports management, αλλά με 100-200 σωματεία ενδεχομένως καλά οργανωμένα θα μπορούσε να υπάρχει μια κίνηση. Η ερώτηση ποια είναι λοιπόν? Η ερώτηση είναι αν το νομικό πλαίσιο που είναι στην Ελλάδα τώρα μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη του αθλήματος μέσα από μια οργανωμένη δομή. Περιορισμοί δεν έχουν μπει για την δημιουργία περισσότερων ή λιγότερων, όπως το θέτετε εσείς, αθλητικών σωματείων. Και νομίζω θα ήταν αντισυνταγματικό το να περιοριστεί αυτό το δικαίωμα κάποιων ανθρώπων να συστήσουν, να ιδρύσουν μάλλον ένα αθλητικό σωματείο, εφόσον έχουν δικαίωμα να πράττουν ελεύθερα, να αθλούνται ελεύθερα. Ίσως θα μπορούσε να τεθεί ένα θέμα ως προς το δημόσιο συμφέρον, αν δηλαδή μπορεί να... Δεν μπορώ να προβλέψω ποιο θα ήταν αυτό όμως εγώ προσωπικά. Συνεπώς, καταρχήν πρέπει η δική σας άποψη... Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ομοσπονδιών, εφόσον διαγνωστεί το πρόβλημα, γιατί δεν πιστεύω ότι έχει. Αυτό μπορεί να γίνει, συγγνώμη που διακόπτω, μέσω ομοσπονδιών, να βάλουν κάποιους περιορισμούς οι εκάστοτε ομοσπονδίες, είτε είναι βόλεϊ, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα και το γνωρίζετε, γιατί είστε και στο μπάσκετ λίγο ευρυμένος. Οπότε πρέπει να βάλουν κάποιο περιορισμό, είτε με τις ακαδημίες, είτε με τα τμήματα υποδομής, και να μην δημιουργείται αυτό που λέτε, γίναμε μία παρέα, κάνουμε ένα σύλλογο. Ξέρετε ότι και οι ίδιες ομοσπονδίες, πολλές ομοσπονδίες κατευθύνουν στη λειτουργία πολλών σωματείων για να μπορούν να έχουν τους ψήφους, να μπορούν να την ελέγξουν τελικά. Είναι δηλαδή στρεβλή όλη η αντιμετώπιση. Αυτό νομίζω είναι ένα φλέγον θέμα καθημερινής συζήτησης. Έχει καιρό και είναι άκρος επίκαιρο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εσωτερικό στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή με το θέμα του κυρίου Κοντονή και με το θέμα του αθλητικού νόμου. Πιστεύω προσωπικά πάντα ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο και σε ένα πολύ καλό επίπεδο να διορθωθούν κάποια πράγματα πάνω σε αυτό που λέτε με θέμα ομοσπονδιών και με θέμα ψηφοφορίας, οπότε με μια ενδεχομένως πιο απλή αναλογική να μπορούν να έχουν συμμετοχή όλοι. Να συμπληρώσω ότι παλαιότερα μπορούσε να ιδρυθεί ελεύθερα αθλητικό σωματείο και να συμμετέχει στα πρωταθλήματα που επιθυμούσε, σε όποιο αθλήμα επιθυμούσε. Στην πορεία το είδαν αυτό οι αρμόδιες αρχές, ενώσεις και ομοσπονδία, και θέσαν προϋπόθεση για να ιδρυθεί σωματείο, για να μπορεί να συμμετάσχει σε πρωταθλήματα, να έχει έδρα,
να πάρει άδεια από γήπεδο, που αυτό σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε αυτός είναι ένας περιορισμός που υπάρχει ήδη. Γεια σας, Κορίνα Κατσαγιάκη, εκπρόσωπο του Πανεπιστήμιου. Μια ερώτηση στον κύριο Σφερόπουλο, μάλλον. Δεν είμαι σχετική με το χώρο του αθλητισμού, δυστυχώς. Το προσπαθήσω να επανορθώσω. Ήθελα να μάθω έτσι, τους πελάτες, ένας αθλητικός μάνατζερ, πού τους βρίσκει. Είναι κάποιοι παίκτες αλφα-εθνικής που πρέπει να έχουν όλοι τους. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στους πόσους παίκτες μπορείς να διαχειρίζεσαι. Επίσης, η αμοιβή πώς καθορίζεται. Οι αθλητές της πρώτης εθνικής όλοι έχουν εκπρόσωπο. Φυσικά ο κάθε αθλητής είναι ελεύθερος, όπως προείπαμε, να επιλέγει να σταματήσει τη συνεργασία με κάποιον και να ξεκινήσει μια νέα συνεργασία με ένα καινούριο πρόσωπο για την εκπροσώπησή του. Το recruiting, όπως λέμε, δηλαδή το να πάρουμε παίκτες στο γραφείο, γίνεται με παρακολούθηση των πρωταθλημάτων. Κυρίως αυτό, και φυσικά χρειάζεται να ταξιδέψεις αρκετά, να δεις αγώνες πολλούς, να παρακολουθήσεις ξανά και ξανά έναν παίκτη, να μπορέσεις να διαπιστώσεις κάποια πράγματα που σε ενδιαφέρουν, και από εκεί και πέρα ξεκινάει η προσέγγιση του αθλητή για να μπορέσεις να καταφέρεις, ας πούμε, να συνεργαστείς μαζί του. Η αμοιβή του εκπρόσωπου των αθλητών στην καλαθοσφαίριση είναι 10% από την ετήσια αμοιβή του αθλητή. Νομίζω κάτι αντίστοιχο ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, η αγορά είναι ελεύθερη, ο καθένας ορίζει ό,τι θέλει, ειδικά επειδή είναι υποχρέωση να υπάρχουν συμβάσεις μεταξύ των εκπροσώπων, των managers, με τους αθλητές τους, μπορεί να καταγεγραφεί κάποια διαφορετική συμφωνία από αυτό που ήθιστε, το 10% δηλαδή. Μια ακόμα ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, για το μεταγραφικό παζάρι, όπως έχω μάθει ότι λέγεται. Εκεί οι διαδικασίες πώς είναι θέμα συζήτησης, διαπραγμάτευσης με τις ομάδες, δηλαδή υπάρχει κάποια στάνταρ διαδικασία που ακολουθείτε? Αρχικά πρέπει να γίνει το πλάνο για τον κάθε ένα αθλητή χωριστά. Ο μάνατζερ του με τον αθλητή τον ίδιο να καθίσουν κάτω και να συζητήσουν το μέλλον του αθλητή. Οπότε υπάρχει ένα μακροχρόνιο πλάνο και ένα βραχυπρόθεσμο πλάνο. Οπότε αυτό γίνεται μέσα στη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν. Στην πορεία, πριν την έναρξη της μεταγραφικής περίοδου, εφόσον έχουμε θέσει τους στόχους από κοινού με τον αθλητή, κοιτάμε πώς θα εκπληρωθούν αυτοί οι στόχοι, αν ο αθλητής επιθυμεί να μεταγραφεί, αν λύγει το συμβόλαιό του, τότε υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα και δραστηριοποίηση. Ενοχλούμε εμείς ομάδες, ενοχλούμε συσσαγωγικά, ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί τους. Αυτό που προείπα είναι ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς την αντίστοιχη μας έρευνα, να βλέπουμε κάθε ομάδα τι χρειάζεται. Οπότε, ανάλογα με τη θέση, εγώ ας πούμε που εκπροσωπώ καλαθοσφαιριστές κυρίως, βλέπω ποιες ομάδες έχουν ανάγκη, παράδειγμα, από playmaker ή από center for. Οπότε, προσπαθώ, ανάλογα με την αξία του αθλητή, κρίνω εγώ σε ποια ομάδα θα μπορούσε να καταλήξει και έρχομαι σε επαφή με αυτές τις ομάδες που είναι οι πιθανές, τα πιθανά επόμενα βήματα του συγκεκριμένου αθλητή. Ορίστε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση, γιατί είναι μια ερώτηση που έχουμε πολύ στο management, όχι στο sport, μάλλον στο management. Η ερώτηση είναι η εξής, ή το πρόβλημα είναι το εξής, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι πολύ καλοί στη δουλειά τους, σε αυτό το αντικείμενο που κάνουν, αλλά όταν έρχονται σε επαφή με άλλους στην ομάδα υπάρχει πρόβλημα. Οι ομάδες πώς το λύνουν αυτό? Αυτό μπορεί να απαντηθεί από όλους. Δηλαδή, η ομάδα συνεργασίας. Πώς οι αθλητές συνεργάζονται μεταξύ τους, γιατί είναι όλοι πάρα πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν. Αλλά αυτό που βλέπουμε εμείς στο business είναι ότι πολλές φορές δεν μπορούν να συνεργαστούν. Μάλλον είναι για τον κύριο Βουρτζούμη η ερώτηση.
τα βλέπω. Ναι, ναι, τώρα για το. Τι μπορούμε να μάθουμε εμείς. Λοιπόν, στο κομμάτι αυτό συνεργασίας. Τι μπορούμε να μάθουμε εμείς το management από εσάς. Μεταξύ των αθλητών, πρώτο λόγο έχει ο προπονητής. Είναι το Α και το Μ στο αγωνιστικό κομμάτι. Εκεί δεν χωράει παρέμβαση κανενός, ούτε του διοκτήτη του ίδιου. Ναι. Οπότε το διαχειρίζεται σε αποκλειστική χρήση ο προπονητής. Ανά περίπτωση πάντα. Κρατάει τις ισορροπίες μεταξύ των παιχτών. Είναι θέμα καθαρά του προπονητή. Μπράβο. Για το συγκεκριμένο, για την ομάδα, εγώ πιστεύω ότι είναι επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές. Η δουλειά τους είναι μέσα στο γήπεδο και θα πρέπει στον επαγγελματικό αθλητισμό τουλάχιστον να μπορέσουν να διαγνώσουν ότι αυτή είναι η δουλειά τους και ότι αυτό πρέπει να κάνουν. Σίγουρα υπάρχουν προστριβές, υπάρχουν αθλητές που δεν μπορούν να συνεργαστούν για τον ΑΒ λόγο. Όπως είπε και ο κύριος Βουρτζούμης, ο προπονητής, ο team manager, ο general manager της ομάδας θα καθίσουν να συζητήσουν για να επιλύσουν το πρόβλημα. Από τη δική μου την πλευρά, σε κάθε γραφείο, ας πούμε, εκπροσώπησης αθλητών υπάρχουν κάποια στελέχη και εμείς θα πρέπει να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Προκύπτουν πάντα προβλήματα. Προσπαθούμε, όταν υπάρχει καλή διάθεση, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και όταν είναι ο στόχος κοινός, να ο καθένας μας να συνδράμει ως προς σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ μία ερώτηση. Όπως είπε ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, σωστά και γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, μέχρι τα 18-20 η Ελλάδα έχει εκπληκτικά υψηλό ποσοστό επιτυχιών. Τι συμβαίνει όμως εκεί γύρω στα 18-20 και μετά δεν έχουμε το ίδιο καλό ποσοστό επιτυχιών είτε στα ομαδικά είτε στα ατομικά αθλήματα. Και για να το κολλήσω με το πάνελ, η ερώτηση στον μάνατζερ για παράδειγμα των αθλητών, στον εκπρόσωπο των αθλητών είναι τι κάνει ένας εκπρόσωπος αθλητών σε θέματα εκπαίδευσης ή πώς βοηθάει ένα νέο 18-20 χρονών για να εξελιχθεί όχι απαραίτητα ως αθλητής στο αθλητικό κομμάτι, αλλά ως αθλητής άνθρωπος. Ίσως αυτό να έχει να κάνει, όπως λένε πολλοί, με το ότι πέφτει πολύ το ποσοστό επιτυχίας της Ελλάδος σε ηλικίες μετά τα 20. Είναι, λένε, θέμα παιδείας και αθλητικής και γενικότερης. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Σφερόπουλο, ίσως και από την εμπειρία του κάποιος από τους αθλητές να μας πει για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα και αν έχει να κάνει με διαχείριση αθλητών, με αυτούς που ασχολούνται τέλος πάντων με τη διαχείριση αθλητών. Εγώ θα, σαν αθλητής, θα πω το πρώτο σκέλος, απαντήσω εγώ. Εδώ ακουμπάει πάλι στην οργάνωση, ακουμπάει πάλι στο management, ακουμπάει στην στρατηγική. Θέλουμε δυστυχώς γρήγορα αποτελέσματα. Στις μικρές ηλικίες δεν το έχουμε αυτό. Οι ομάδες χτίζονται κατά καιρούς, φέρουν κάποια αποτελέσματα και μετά αρχίζει και σπάει κάτι. Παραδείγματος χάρη, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, οι 76άριδες, αν δεν κάνω λάθος, παίξαν και κερδίσαν τους Αμερικάνους. Όλοι κάναν στην Αμερική καριέρα. Λίγοι κάναν καριέρα στην Ελλάδα. Την επόμενη χρονιά όλοι γίναν draft, ακόμα και οι Έλληνες από την ελληνική ομάδα. Λίγοι παίξανε. Λίγοι παίξαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και το αντίθετο, οι Αμερικάνοι που βγήκαν δεύτερη ή τρίτη, δεν θυμάμαι τι είχαν βγει τότε, όλοι πρωταγωνιστήσαν. Άρα δεν υπάρχει μια στρατηγική, δεν υπάρχει ένα πλάνο που μακροπρόθεσμο που θα έρθουν οι ομάδες και θα πούνε «ΟΚ, εμείς θα συρριχθούμε, θα κάνουμε υπομονή ένα-δύο χρόνια, θα συρριχθούμε στη νέα γενιά, θα χτίσουμε την υποδομή, θα δούμε την πρώτη χρονιά τι θα κάνουμε, τη δεύτερη, τη τρίτη, θα το προγραμματίσουμε αυτό και θα υπάρχει ένα σχεδιασμός». Κάπου χαλάει στο τρίμηνο, στο τετράμηνο, κάπου αλλάζουν προπονητή, έρχεται ένας επόμενος, θέλουμε να ξανααλλάξουμε αλλού το τιμόνι, διώχνουμε παίχτες, φέρνουμε καινούριους και αυτό γίνεται συνέχεια χωρίς να δούμε καν το αποτέλεσμα. Δηλαδή χωρίς να δώσουμε δρόμο. Εδώ
έρχεται η πλευρά να δει ότι αυτοί που ασχολούνται με το management προφανώς δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να εκτιμήσουν αν γίνεται σωστή δουλειά, παραδείγματος χάρη στις υποδομές. Βλέπουν ένα αποτέλεσμα, χάσαμε δύο μάτς, ωραία, κάνουμε την αλλαγή. Και αυτοί που είναι οι αθλητές που θα μπορούσαν να δώσουν αυτή τη συμβουλή, να δώσουν αυτή τη στρατηγική, απλώς δεν εισακούγονται. Εδώ, αυτό που είπα πιο πριν, δουλεύουν σε δύο διαφορετικές ρότες. Αν δούμε παραδείγματος χάρη το τι γίνεται στην Ισπανία, στην Ισπανία υπάρχει ένας κανονισμός, στην Μπαρκελόνη παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένας κανονισμός όπου λέει ότι η ομάδα πρέπει να κάνει 40% των μεταγραφών της να προέρχονται από τις ακαδημίες. Και όταν προσπάθησαν το κανονισμό κάπως να τον αποφύγουν, βάζαν τελευταία χρονιά παίχτες και τους κάνανε μεταγραφή, αλλάξαν τον κανονισμό και κάνανε καινούριο κανονισμό που 3 χρόνια πρέπει ο παίχτης να είναι στις ομάδες και τότε θα μετρήσει αυτή η μεταγραφή και πρέπει να είναι το 40% των μεταγραφών από τις υποδομές. Έτσι έχει όλη τη δομή, χτίζονται παίχτες, οι παίχτες προέρχονται, είναι τοπικοί παίχτες, προέρχονται από τις γειτονίες, από τις ομάδες, κάνουν μακροχρόνια, δένονται με τους φιλάθλους και πάνω σε αυτό όλο στείνεται, όλος πυρήνας, στείνεται όλο το management. Να πω κάτι, μπορώ να συμπληρώσω λίγο, βέβαια, ναι. Αν δίναμε το Λάζαρο, γιατί και καλύπτει τα πάντα. Να δώσω μια διάσταση λίγο σε αυτό που είπες. Στην Ελλάδα το αθλητισμός λειτουργεί κάτω από καθεστώς πίεσης. Και δεν το λέω με την έννοια του κράτους. Οι ομάδες είναι υπόλογοι απέναντι σε στρατούς οπαδών για το κατά πόσο, ας πούμε, μια ομάδα πρέπει να είναι πετυχημένη κάθε χρόνο, λες και έχει υπογράψει συμβόλαιο. Αυτό κάνει τους ανθρώπους να μην έχουν υπομονή όταν επενδύουν σε ένα 18χρονο που μέχρι τότε είναι αθώος, παίζει ερασιτεχνικά και ξαφνικά 18 χρονών πρέπει να ανδρωθεί, να μπει μέσα στον επαγγελματικό αθλητισμό. Κάτω από πιέσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδες, φιλάθλους που πηγαίνουν στο γήπεδο και στο πρώτο άστοχο μπορεί να σε κράζουν και εκεί πέρα όλη η συνειδητοποίηση της κατάστασης, το κράζουν να είναι το λιγότερο που μπορώ να πω, όλη η συνειδητοποίηση της κατάστασης κάνει έναν αθλητή να έχει μια συστολή για όλο αυτό. Απ' την άλλη, οι ομάδες δεν μπορούν να λειτουργήσουν έχοντας υπομονή και μακροπρόθεσμο σχέδιο, γιατί θέλουν το αποτέλεσμα, τώρα. Όλο αυτό κάνει έναν αθλητή 18χρονο να τον ονομάζουμε ταλέντο, στα 23 να εξακολουθεί να είναι ταλέντο, στα 25 πάλι ταλέντο είναι και κάπως έτσι περνάει και η καριέρα του. Κύριε Σπερόπουλε, σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, ένας μάνατζερ στο κομμάτι εκπαίδευση του αθλητή, πόσο ρόλο παίζει? Και ο Λάζαρος μου δίνει μία πάσα από αυτό που είπε για τις ακαδημίες της Μπαρσελόνα, όπου εκεί τα παιδιά που έχουν μέχρι 18 χρονών που φιλοξενούν στην Μασία, στις ακαδημίες της Μπαρσελόνα, εάν δεν πάνε καλά στο σχολείο τους, τιμωρούνται και με αποκλεισμό από κάποια μάτς της ομάδας. Τώρα, πάμε σε επίπεδο μάνατζερ. Πόσο μπορεί να επηρεάσει ή πόσο όντως επηρεάζει ένας μάνατζερ την εκπαίδευση ενός αθλητή? Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ λίγο και στο προηγούμενο ερώτημα, ξεκινώντας από εκεί, ότι λέγοντας ότι ο αθλητής, ο έφηβος, όταν τελειώνει από το εφηβικό τμήμα στα 18 του, όταν πάει τρίτη ηλικίου, τελειώνει την τρίτη ηλικίου, τελειώνει και το εφηβικό, καλείται να μπει σε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Να γίνει ξαφνικά από έφηβος επαγγελματίας. Αυτό είναι μεγάλο χάσμα και πολλοί αθλητές δεν είναι έτοιμοι ακόμη για να τα απεξέλθουν σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Με αυτό που λέω δεν αναιρώ τα προηγούμενα. Συμφωνώ και με τα προηγούμενα που ακούστηκαν. Γι' αυτό γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρωτάθλημα νέων, υποχρεωτικά, για τουλάχιστον τις επαγγελματικές ομάδες, Α1, Α2 στο μπάσκετ, έτσι ώστε να απορροφούνται εκεί οι αθλητές από τα 18 τους μέχρι τα 22 τους. Είχε γίνει παλιά μια προσπάθεια η οποία δεν καρποφόρησε και νομίζω έτσι θα μπορούσε να καλυφθεί αυτό το κενό και να μπορούν οι παίκτες να απορροφηθούν πιο εύκολα στα επαγγελματικά σωματεία.
στις εταιρείες τις επαγγελματικές. Από την άλλη μεριά, θα έπρεπε να υπάρχει και στην Ελλάδα το διπλό δελτίο, όπως ισχύει σε όλα τα προηγμένα καλαθοσφαιρικά πρωταθλήματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να παίζω στον Άρη, αλλά παράλληλα μπορώ να παίζω και στην Α2, στη Δόξα στα Πεύκα, Δόξα Ριτζικίου. Ο ίδιος αθλητής μέσα στην ίδια αγωνιστική σεζόν, δηλαδή να έχει δικαίωμα ως μικρός να μετέχει σε μια επαγγελματική ομάδα, αλλά παράλληλα άλλη μέρα να παίζει και με την δεύτερη σε ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Στο άλλο ερώτημά σας. Είναι περίπλοκα λίγο τα θέματα, το θέμα αυτό. Έτυχε αθλητής να πάει να δοκιμαστεί ένα καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ. Κρίθηκε ικανός, πολύ ικανός, ήταν center for. Ωστόσο τα κιλά του ήταν ένα μειονέκτημα, ήταν αρκετά αδύνατος. Και ο προπονητής του ΠΑΟΚ έκρινε εκείνη την περίοδο ότι δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει ούτε καν στις προπονήσεις απέναντι σε Λάζαρο Παπαδόπουλο και σε Αμερικανούς παίκτες, Σοφοκλή, που κυρίως αυτές τις θέσεις τις καταλαμβάνουν, οι περισσότεροι είναι ξένοι αθλητές. Συνεπώς εκεί τίθεται το ερώτημα στον εκπρόσωπο του αθλητή, τι πρέπει να κάνει ο αθλητής για να μπορέσει να αποκτήσει και αυτό ή να βελτιώσει το μειονέκτημά του, αν θεωρήσουμε ότι είναι μειονέκτημα, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει καλύτερη πορεία, να κάνει καλύτερα βήματα στην καριέρα του. Έθεσα ένα παράδειγμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις σίγουρα επιλέγουμε κάποιους προπονητές, κάποιους γυμναστές που θα μπορούσαν ατομικά να δουλέψουν με τον αθλητή. Αυτό βέβαια πολλές φορές ξενίζει στις ομάδες, γιατί η ομάδα στην οποία συμμετέχει ένας αθλητής τον θεωρεί περιουσιακό της στοιχείο, ας είναι έφηβος, ας είναι ερασιτέχνης αθλητής, και ενώ τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά προσπαθούμε να έχουμε καλή συνεργασία με τις ομάδες και όλα να γίνονται εν γνώση των ομάδων, παρόλα αυτά 80% δεν ισχύει το να έχουμε καλή σχέση και το να ξέρει η ομάδα ότι ο αθλητής προσπαθεί να κάνει το βήμα παραπάνω. Και πολλές ομάδες, όχι όλες, αλλά αρκετές, όχι πολλές, αλλά αρκετές ομάδες, πολλές φορές δεν καλύπτουν σε αυτούς τους τομείς τους αθλητές τους. Έχουμε δύο ερωτήσεις. Καλησπέρα. Λέγομαι Κώστας Κεσίδης, είμαι δεύτερος προπονητής στο ΣΥΓΜΑ ΑΛΦΑ Στρατονίου. Θα ήθελα τη γνώμη σας για κάτι. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο εμπορικό και οικονομικό εμπόδιο στον αθλητισμό στην Ελλάδα είναι ο φανατισμός των οπαδών. Από το να μην μπορείς να φορέσεις ελεύθερα ένα ρούχο μιας ομάδας όπου θέλεις, μέχρι ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο και για ποιους λόγους πηγαίνει. Θα ήθελα τη γνώμη σας, ίσως του κυρίου Βουρτζούμη ή και οποιοδήποτε άλλο κυρίου στο πάνελ, αν βλέπετε να αλλάζει αυτό κάποια στιγμή, αν φυσικά συμφωνείτε με τη γνώμη μου, και αν είναι να αλλάξει αυτό, από πού ξεκινάει αυτή η αλλαγή. Πολύ καλή ερώτηση, αν και δύσκολη να απαντηθεί. Το κοινωνικό θέμα που βιώνει ο Έλληνας σε καθημερινή, το μεταφέρει στο γήπεδο. Πέρσι μόνο ο Άρης είχε 10.000 σε προστήματα. Φέτος, με καταπολέμηση σε εισαγωγικά, με μικρό παρεμβάσεις που έχει κάνει μες στο γήπεδο, απλά έχει απλώσει δύο διχτάκια, ένα στο πέταλο και ένα από την θύρα 7 μέχρι και τη 10, δεν έχει ξεπεράσει ούτε τα 1.000 φέτος. Το να φοράει κανείς το χρώμα της ομάδας του, δημοκρατία έχουμε, είναι ελεύθερο, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Θέλει πολλή δουλειά για να φτάσει αυτή η ιστορία σε αυτό που εσείς ρωτάτε. Δεν είμαστε καν κοντά, πιστεύω, εγώ προσωπική άποψη. Μπορώ να συμπληρώσω.
Πιστεύω ότι είναι, ξεκινάει από το θέμα της πολιτείας, το πώς ξεκινάει ο αθλητισμός στο παιδί, και θα συνδέσω την απάντησή μου με τα λεγόμενα του Λάζαρου και του Κώστα. Δηλαδή πρέπει, είμαστε πολύ βιαστικοί σαν λαός, οπότε τρέχουμε και την παιδεία μας. Δηλαδή δεν δίνουμε στα παιδιά αυτό που πρέπει να καταλάβουν από την αρχή. Και επίσης θέλουμε πάρα πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Για να φτάσω σε αυτό που είπε ο Κώστας. Γιατί έξω, για να μην μιλάμε μόνο για τον μπάσκετ, να πούμε για το ποδόσφαιρο. Έξω 17-18 χρονών τους βλέπουμε παίζουν στη Manchester United, στη Liverpool, στη Barcelona. Υπάρχουν βιομηχανίες ακαδημιών που παίρνουν από όλο τον κόσμο, τα βάζουν τα παιδιά, είναι σε κάποια σχολεία αθλητικά και μορφώνονται και παίζουν μπάλα. Υπάρχει μία μέθοδο από μικρή και δεν βιάζονται. Φυσικά το κάθε παιδί δεν αδικείται και παίρνει το δρόμο τον αναλόγως που πρέπει να πάει. Αν θα παίξει στην Μπαρτσελώνα ή αν θα παίξει στη β' ομάδα της Μπαρτσελώνας ή θα πάει σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα. Δυστυχώς από τη ρίζα πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα για να φτάσουμε σε αυτό που λέει ο κύριος Βουρτζούμης, ότι να μπορούμε να λειτουργούμε και να έχουμε μία άλλη κουλτούρα. Δεν αλλάζει από πάνω προς τα κάτω, αλλάζει από κάτω προς τα πάνω. Αυτό πρέπει να λειτουργήσει και στις ομάδες και να το περάσουν σιγά σιγά οι ομάδες τους. Στις ακαδημίες, στα παιδικά τους, στα εφηβικά τους, ολωνών των αθλημάτων, έτσι. Μην επειδή είμαστε ένα πάνελ μπασκετική, το κολλάμε στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ κάτι γίνεται. Στο ποδόσφαιρο βλέπουμε εξ ανάγκης. Αλλά πρέπει να πάρουμε τα καλά από το εξωτερικό, όχι τα στραβά και τους χολιγκανισμούς. Πρέπει να πάρουμε το πώς λειτουργούν οι ομάδες. Από το σωστό και σοβαρό και επιστημονικό επίπεδο, το πώς τίνονται, το πώς πουλάνε, τι πουλάνε και πώς λειτουργούν. Δεν ξέρω αν καλυφθήκατε στην απάντηση. Οτιδήποτε γίνεται παραπάνω, κυρία μου, σε θέμα γνώσεων, και αυτό ήταν και στην αρχή, εγώ αναφέρθηκα λίγο σε γενικό κομμάτι, πρέπει φυσικά να γίνονται, πρέπει από τα σωματεία να μαζεύουν από τους γονείς, να το πω έτσι, από τους γονείς, ένα άλλο βαρύ θέμα, στα παιδιά, στους προπονητές, και να μπορούν να τους δώσουν να καταλάβουν ότι μέχρι που φτάνει ο γονιός, μέχρι που φτάνει ο αθλητής, μέχρι που φτάνει ο προπονητής, είναι τα θέματα ψυχολογίας, τα ξέρουν και οι αθλητές. Δηλαδή, αυτά πρέπει να τα προσφέρει η εκάστοτε ομάδα. Δηλαδή, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, αυτές οι ομάδες. Υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν από αθλητική ψυχολογία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν από αθλητικό management. Υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή ο κάθε ένας, υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι με γνώσεις και πάρα πολύ καλοί επιστήμονες στην Ελλάδα που μπορούν να τα στηρίξουν αυτά και να τα υποστηρίξουν. Φτάνει να αρχίσουν να τα ψάχνουν οι ομάδες. Ορισμένες το κάνουν, πιστεύω ορισμένες το κάνουν. Απλώς δεν έχουν δείξει τόσο πολύ. Αλλά πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται. Είναι πάρα πολύ καλό. Και ειδικά σε μικρές ηλικίες. Είναι ό,τι μπορεί να πιάσουν. Δηλαδή, 5 κουβέντες θα πιάσουν στα μικρά τα παιδιά. Από τα 10. Από τα 10. Στα 35 ο αθλητής συνήθως είναι στο... Να. Σωστά, δεν μιλάω, Λάζαρε. Να πω λίγο κάτι. Βεβαίως, παρακαλώ. Αυτά πρέπει να τα ακούνε από τα 15, από τα 10. Επίσης, θα έλεγα εγώ ότι δεν πρέπει να ακούνε τους γονείς τους στο σπίτι. Ναι, να πω κάτι. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ένα παιδί που αρχίζει να ασχολείται με τον αθλητισμό είναι οι ίδιοι του γονείς. Ο Λάζαρος, αν είναι πρότυπο για ένα παιδί βλέποντάς την τηλεόραση, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να πει, όταν το πρότυπο του πατέρα στο σπίτι, βλέποντας έναν αγώνα, το πρώτο που θα πει είναι «Τι κάνεις, ρε?» Όλα τα άλλα υπερκαλύπτονται. Γι' αυτό λέγαμε για παιδεία. Ξεκινάνε όλα από το σπίτι και πραγματικά, επειδή έχουμε και την Ακαδημία με τον Λάζαρο, το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ένα παιδί όταν ξεκινάει τον αθλητισμό είναι οι ίδιοι του οι γονείς, όσο και αν φαίνεται παράδοξο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο για ακόμα μια ερώτηση, τελευταία ερώτηση.
Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γιώργος Παυλάκος, team manager του Μακεδονικού. Είχε νέα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ήθελα να ρωτήσω λίγο τον κύριο Βουρτζούμη. Επειδή όλοι κρίνονται από τα αποτελέσματα, παίκτες, προπονητές, διοίκηση, ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει μια τακτική, κυρίως τα αρνητικά αποτελέσματα, που διαχειρίζεται ο team manager την ομάδα. Στην ομάδα του Άρη θα επαναλάβω ακόμη μια φορά πως η διαχείριση όταν έχουμε άσχημα αποτελέσματα είναι αποκλειστική η δουλειά του προπονητή με τη διοίκηση, έτσι. Είναι κάτι που μιλάνε από κοινού και μετά ο προπονητής με τους παίκτες. Είναι κάτι ενδοοικογενειακό και μένει σε αυτό. Ο μάνατζερ δεν μετέχει σε αυτό. Πραγματική τελευταία ερώτηση. Υπάρχει άλλη. Καλησπέρα. Αβραμίδη από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όταν το αθλητικό προϊόν είναι καλό, είναι προφανές ότι μπορεί να προβληθεί, να διαχειριστεί καλά. Όταν δεν είναι τόσο ποιοτικό, μπορεί με την τεχνογνωσία που αποκτάει κάποιος μέσα από το αθλητικό management να το βελτιώσει, να το προωθήσει καλύτερα. Ένας παίκτης, για παράδειγμα, που δεν είναι τόσο ποιοτικός, ώστε να μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον, ή μια ομάδα μπορεί από τον εκάστοτε μάνατζερ να ωρεοποιηθεί, να προβληθεί καλύτερα, ώστε να προκαλέσει ενδιαφέρον. Εσείς, ο κύριος Παπαδόπουλος, μέσω της πλατφόρμας αθλητικής που έχει. Βλέπω και έχουμε δει και παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη το γερμανικό πρωτάθλημα δεν είναι τόσο δυνατό, ωστόσο είναι πάρα πολύ οργανωμένο. Έχουμε δει πρωταθλήματα στην Πολωνία, στη Τσεχία, όπου το μπάσκετ δεν είναι πολύ σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν έχουμε δει διακρίσεις ούτε καν σε μικρές κατηγορίες. Έχουμε δει το αντίθετο στην Ελλάδα να πρωταγωνιστούν και να κερδίζουν τους πάντες να παίρνουν ευρωπαϊκούς τίτλους και τα γήπεδα να είναι άδεια. Ο καλύτερος είναι βέβαια ο συνδυασμός. Π.χ. μπορούμε να πάρουμε σαν παράδειγμα το Ισπανικό Πρωτάθλημα, όπου και οι ομάδες πρωταγωνιστούν και τα γήπεδα είναι γεμάτα, γίνεται πολύ καλή διαχείριση. Ο αθλητής από μόνος του πρέπει να προβάλλεται, ο μάνατζερ βοηθάει σε αυτή την κατάσταση, φτιάχνει το image του. Τον προστατεύει πολλές φορές από διάφορα πράγματα. Ο αθλητής μπορεί να καταστραφεί όχι μόνο από τον μπάσκετ, μπορεί να καταστραφεί και με άλλους παράγοντες, με μια άσχημη δήλωση, παραδείγματος χάρη, σε μια συνέντευξη τύπου, με λάθος αντιμετώπιση, με μια κόντρα με τον προπονητή του, με μια ανάρτηση στο Facebook, παραδείγματος χάρη, μπορεί να διακοπεί μια ολόκληρη καριέρα. Εδώ ο μάνατζερ έρχεται εκτός από το ότι κάνει διαπραγματεύσεις με το παίχτη, δεν τελειώνει εκεί η δουλειά του. Έχει όλο το σέρβις και πρέπει να προστατέψει το παιδί, τον αθλητή, λέω το παιδί, το αθλητή είναι το σωστό. Και αν μου δίνετε την πάσα για την πλατφόρμα της Αθλέντα, μέσα από την Αθλέντα ο αθλητής έχει τη δυνατότητα να αυτοπροβληθεί. Άρα, καταλήγοντας, η δικιά μου άποψη ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και τα δύο πράγματα να είναι και καλός ο αθλητής, να είναι και καλή οργάνωση για να μπορεί να υπάρχει ένα σωστό αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω ότι αν κάποιος αθλητής δεν έχει την ικανότητα να βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, αργά ή γρήγορα θα φανεί η αλήθεια. Σίγουρα γίνονται προσπάθειες από εκπροσώπους για τους αθλητές τους οι οποίοι δεν είναι αρκετά ικανοί, όπως είπατε, με διάφορους τρόπους να αυξήσουν την, να προβάλλουν μια άλλη εικόνα από αυτή που είναι στην πραγματικότητα. Αλλά πιστεύω ότι μετά από ένα διάστημα αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Φαίνεται δηλαδή μέσα στο γήπεδο αν αξίζει ή όχι κάποιος αθλητής. Παρ' όλα αυτά γίνεται. Άρα η τεχνογνωσία που αποκτάτε βοηθάει. Προφανώς η τεχνογνωσία, το δίκτυο των γνωριμιών, η επαφή με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όλα αυτά συμβάλλουν. Οι προσωπικές γνωριμίες. Ευχαριστούμε. Υπάρχει τελευταία ερώτηση.
Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Μαυρόπουλος, δημοσιογράφος πάνω από 25 χρόνια, κυρίως όμως στον χώρο του ποδοσφαίρου. Περισσότεροι βέβαια με γνωρίζουν. Έχω αρκετά ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, μια και είμαι και ο τελευταίος. Καταρχάς, ξαφνιάστηκα γιατί άκουσα ότι είναι πίσω ο κ. Παυλάκος, τον οποίο χωρίς να γνωρίζω ότι είναι πίσω μου, είχα σκοπό να εκθιάσω την περίπτωση του Μακεδονικού, ο οποίος πραγματικά δουλεύει σε πολύ καλά και στερεά πρότυπα. Έχοντας, αυτό είναι ως απάντηση στην κυρία πριν που πήρε το λόγο και έκανε μια τοποθέτηση. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά παραδείγματα στην πόλη μας, όπως ο Μακεδονικός, ο οποίος έχει πραγματικά τέλεια και άρτια οργάνωση, βάζοντας μάλιστα φέτος μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της οργάνωσης και μια εξειδικευμένη κοπέλα, η οποία εντάσσει παιδάκια με αμαία, με ειδικά προβλήματα, μέσα στα υπόλοιπα τμήματα. Δεν νομίζω ότι το έχω δει πουθενά, ειδικά αυτό φέτος, σε ακαδημίες, μιας και φέτος μετά από 25 χρόνια έχω τολμήσει να εντάξω μέσα σε εκπομπές μου τμήματα ακαδημιών κάθε Κυριακή βράδυ και μάλιστα όχι μόνο της ακαδημίας στα παιδάκια, μέσω των οποίων βγαίνουν τρομακτικά συμπεράσματα από ερωτήματα, αλλά και από τους γονείς οι οποίοι συμμετέχουν μέσα στην ίδια την εκπομπή. Αυτές νομίζω οι εκπομπές θα μπορούσαν και σαν εργασία να χρησιμοποιηθούν σε κάποια στιγμή από το Πανεπιστήμιο, γιατί βγάζουν πάρα πολλά χρήσιμα συμπεράσματα για την βάση του αθλητισμού που είναι το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν είμαι του μπάσκετ, αλλά νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι πάρα πολύ χρήσιμη για όλους μας. Γι' αυτό και ήρθα εδώ. Ήμουνα στέλεχος από το 2003 μέχρι το 2008 στην Καλαμαριά σαν υπεύθυνος επικοινωνίας τύπου και δημοσίων σχέσεων στη Super League. Αλλά θεωρώ ότι οι γνώσεις δεν σταματούν, γι' αυτό και ήρθα πραγματικά να ακούσω καινούργια πράγματα τα οποία θα με εμπλουτίσουν τις γνώσεις μου και θα με βοηθήσουν και στη συνέχεια. Ωστόσο, θέλω 2-3 ερωτήματα. Πρώτα στον κύριο Σφερόπουλο, τον οποίο γνωρίζω από την Καλαμαριά από τα παιδικά μου χρόνια. Βρίσκει εφαρμογή και ποια είναι η λειτουργία που μπορεί να λειτουργήσει ένας πιτσιρίκος στο ποδόσφαιρο, σε ηλικία ή και στο μπάσκετ, στα 11, 12, 13, μέχρι ποια ηλικία θεωρείται ελεύθερη για να μπορέσει να ενταχθεί σε εσάς και να συνάψει ένα συμβόλαιο και μια συνεργασία για το μέλλον του. Και αν μπορείτε εσείς σε αυτές τις ηλικίες να δείτε πράγματα τα οποία θα τα δώσετε παρά έξω. Ο νόμος βέβαια ορίζει ότι αθλητής μπορεί να συμβληθεί με ατζέντη όταν κλείσει τα 18 του χρόνια. Αυτό είναι κανόνας. Από εκεί και πέρα, το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Οι managers, οι εκπρόσωποι αθλητών, συνεργάζονται με νεαρούς αθλητές από διάφορες ηλικίες. Για μένα προσωπικά, η ηλικία των 11 και 12 χρονών δεν χρήζει κάποια σχέση μεταξύ. Σχέσεις με εκπρόσωπο, ακριβώς γιατί είναι πολύ μικρό το αθλητής, το παιδί, ώστε να έχει κάποιον εκπρόσωπο για να του λύνει κάποια θέματα ή να τον εκπροσωπεί σε οτιδήποτε. Στα 13, 14 ή 15 που διαφαίνεται το ταλέντο ενός, τουλάχιστον μιλάω για το δικό μου το αθλήμα, το ποδόσφαιρο, ναι. Και φαίνεται, είναι κραυγαλαία η διαφορά. Εκεί έρχονται οι γονείς και λένε θέλω να βρω ένα μάνατζερ να τον αναλάβει. Ναι. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν, έχει δημιουργηθεί η ανάγκη να υπάρξει αυτή η σχέση νεαρών αθλητών 15 χρονών και πάνω κυρίως, με εκπροσώπους, μάνατζερς. Οπότε σε αυτή περίπου την ηλικία ξεκινάνε, αποκτάνε οι αθλητές κάποιον εκπρόσωπο. Μάλιστα. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει στα 18. Νομικά στέκεται στα 15 να υπογράψει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό? Όχι, νομικά δεν στέκεται. Γι' αυτό το λόγο υπογράφονται ιδιωτικά συμφωνητικά με τους γονείς του αθλητή, οι οποίοι ασκούν τη γονική μέρημνα. Μάλιστα. Θα περάσω και στον κύριο Ζεϊμπέκη, αλλά είναι τελευταίος, είναι της πολιτείας και θέλω τελευταία να το βάλω το κερασάκι. Θέλω πρώτα από τον κύριο Βουρτζούμη να ρωτήσω το εξής. Είναι πολύ ωραία και όλα αυτά τα οποία συζητάμε σε επίπεδο επαγγελματικό, εκεί όπου ρέει το χρήμα, γιατί υπάρχει ο ιδιοκτήτης και μπορεί να πληρώσει, μπορεί να στελεχώσει όλα αυτά τα τμήματα τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία αυτής της ομάδος. Ωστόσο, από εκεί και κάτω υπάρχουν τα τμήματα υποδομών της ίδιας ομάδος. Μιλάω για τα μεγάλα κλαμπ, έτσι.
όπου προφανώς οι πληρωμές ή τα έξοδα βγαίνουν από τις συνδρομές των γονιών, αλλά και πάλι δεν αρκούν. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Γνωρίζω ειδικά στον Άρη ότι αν και υπάρχει ένας επενδυτής στο βόλεϊ, τα παιδάκια δεν έχουν νερό, δεν έχουν ζέστη, δεν έχουν φιλέ, γκρεμίζεται το γήπεδο από πάνω, πέφτουν σουβάδες κτλ. Εκεί κλείνει η πόρτα και το παράθυρο στα παιδιά από τους χρηματοδότες του επαγγελματικού, ή πρέπει να σας ενδιαφέρει και προς αυτή την κατεύθυνση πως θα αγκαλιάσετε ή θα συνδράμετε οικονομικά για να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια που θα έρθει σε εσάς πάλι, feedback. Λοιπόν, το χρήμα ρέει, καλά ακούγεται. Εδώ και 11 μήνες η οικογένεια Λάσκαρη ήρθε εξ ουρανού. Πριν όμως εμφανιστεί, υπήρχαν και δύσκολες ημέρες οικονομικά για την ομάδα μπάσκετ του Άρη, με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα να κάνει μεταγραφές ξένων παιχτών και να παίζει χωρίς ξένους σε πρωτάθλημα και να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη. Με την έλευση λοιπόν της οικογένειας Λάσκαρη, τα τμήματα υποδομής για πρώτη φορά φέτος, μετά από πολλά χρόνια, γιατί από τον νόμο απαγορεύεται αγωνιστικά τμήματα να ανήκουν στην πρώτη ομάδα, γίνεται μια προσπάθεια να γίνει ένα bonding, δηλαδή να υπάρχει συνέχεια της δουλειάς που γίνονται στα τμήματα υποδομής, έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτή η διαδικασία της παραγωγής, μήπως κάποια αυτά τα παιδιά μπορούν να πλαισιώσουν και να ενισχύσουν την πρώτη ομάδα. Υπάρχει οικονομική ενίσχυση στα τμήματα. Δεν νομίζω ότι η ομάδα μπάσκετ του Άρη στέκεται μόνο στις συνδρομές των γονέων, και εμπράκτως το αποδεικνύει καθημερινά η οικογένεια Λάσκαρη. Γενικότερα μίλησα για τα τμήματα υποδομών που είναι κάτω από τον Άρη, και τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ωραία. Τώρα να πάω λίγο στον κύριο Ζεϊμπέκη, ο οποίος έχει το ειδικό βάρος της πολιτείας, και θέλω να μας πει αν όλο αυτό εδώ το οποίο το ακούμε με προσοχή εδώ και ώρα και πραγματικά είναι ενδιαφέρον, αν μπορεί να βρει εφαρμογή σε εραστεχνικό επίπεδο. Ποιο απ' όλα. Για ποιο μιλάτε? Το sport management. Δηλαδή, είπαμε πριν ότι η πολιτεία για να την ίδρυση ενός σωματείου θέλει την άδεια γηπέδου, να έχει μια χρήση γηπέδου για να μπορεί να του δώσει άδεια να γίνει σωματείο. Έρχομαι λοιπόν και λέω, στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι και στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων μέλος, έχουμε 800 τμήματα υποδομών. 800 τμήματα υποδομών. Καταλαβαίνετε, ναι, μεν υπάρχει το ενδιαφέρον και ο όγκος, αλλά ζηλεύω το μπάσκετ, το οποίο το 1987 πήρε ένα τίτλο πανευρωπαϊκό και έκτοτε άνθησε. Και μέχρι σήμερα φέρνει επιτυχίες. Ενώ το 2004 το ποδόσφαιρό μας πήρε τον κορυφαίο τίτλο και μπορώ να πω ότι πήγε με ηλικιώδη ταχύτητα προς τα πίσω παρά έκανε κάποια βήματα μπροστά. Το απαντάτε μόνο σας. Ναι. Ότι χρειάζονται πλέον στο ποδόσφαιρο. Απλώς υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι στο μπάσκετ οι οποίοι στις μεγάλες ομάδες εντός παραδείσεως, να το πω έτσι, είχαν μία γνώση παραπάνω, είτε αθλητικού μάνατζερ, είτε όπως είναι ο κ. Βουρτζούμης, οι οποίοι βοηθούσαν και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, οι οποίοι γνωρίζουν και στηρίζουν αυτές τις ομάδες να λειτουργήσουν καλύτερα. Ενώ στο ποδόσφαιρο βλέπουμε ομάδες αλφα εθνικής, σημερινές ακόμη, να μην έχουν ένα τέτοιο άνθρωπο. Όταν δεν έχει η ομάδα η οποία παίζει αλφα εθνική στο ποδόσφαιρο, είτε λέγεται στην τύχη τώρα έτσι Πλατανιάς, είτε λέγεται ΠΑΟΚ, είτε Άρης, είτε Ηρακλής, λέω διάφορες ομάδες, και δεν έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος να γνωρίζει πέντε πράγματα, το πώς πρέπει να λειτουργήσει μια ομάδα, πώς περιμένετε να υπάρχει αυτό το πράγμα στις μικρές κατηγορίες, που πρέπει από εκεί, όπως είπα προηγουμένως, να ξεκινάει η σωστή οργάνωση μιας ομάδος. Βάζοντας πιθανόν, και αυτό είναι το τελευταίο μου ερωτηματικό, πιθανόν τα στάνταρ εσείς σαν πολιτεία, ότι για να λειτουργήσει μια ακαδημία, παραδείγματος όπως είναι ο Μακεδονικός, έχει 5 γήπεδα, έχει 15, 18, 20 προπονητές, έχει εργοφυσιολόγο, έχει γιατρό, έχει ψυχολόγο, έχει αίθουσες γυμναστικής. Άρα εκεί δίνουμε και τις βάσεις για να βγάλουμε και σωστούς αθλητές και ανθρώπους παράλληλα, έτσι. Ενώ σήμερα μέσα από αυτές τις 800 ακαδημίες που γνωρίζω ότι υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι το 70%, ίσως να είναι και παραπάνω, αλλά δεν θέλω να τους αδικήσω, δεν έχουν βάσεις πέρα από το εισπρακτικό κομμάτι, και επειδή βρήκανε 2 ώρες σε κάποιο γήπεδο, εκεί ίσως η πολιτεία θα μπορέσει να... Συμφωνώ μαζί σας, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν το κάναμε αυτό και ήταν το λάθος μας όταν είχαμε τα χρήματα. Τώρα που δεν υπάρχουν χρήματα, πρέπει να έχουμε τις γνώσεις
για να μπορέσει το κάθε λουλούδι να ανθίσει μόνο του, η κάθε ομάδα να λειτουργήσει και να βρει πόρους μόνος του. Δηλαδή, αν είναι ακαδημία, αν είναι τμήματα, δεν ξέρω πώς, ή με διάφορους, βλέπουμε τώρα μεγάλες λειτουργίες, ακόμη και στο Στίβο, ακόμη, που κάνουν τουριστικό αθλητισμό, κάνουν χίλιες δυο, που μπορούν και λειτουργούν από μόνοι τους. Γιατί έχουν σωστή οργάνωση, γιατί έχουν ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν. Υπάρχει δυσκολία σε κάποιο σύλλογο. Ναι, ας πάρουμε και κάποιον άνθρωπο δίπλα, ας του δώσουμε κάποια χρήματα να μπορέσει να γνωρίζει και να βοηθήσει να ξεκολλήσουμε από αυτή την λάσπη που έχει μπει το κάθε σωματείο. Και περισσότερο, γιατί κάνανε μια σωστή δουλειά και μια σωστή οργάνωση και λειτουργεί σωστά και είναι, λέμε, ας πούμε, ακαδημία σωστή. Όπως βλέπουμε και σε κάποιες άλλες ομάδες. Σας λέω, όπως είναι και ποδόσφαιρο, γιατί είπατε προηγουμένως, επειδή έκανα αντιπρόεδρος στον Άρη, στον ΑΣ, δεν είναι τυχαίο ότι έχει έρθει ο κύριος Λάσκαρης και το Βόλεϊ πάει να διαλύσει. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να μπει στον ΑΣ για να κάνει μια σωστή δουλειά. Και αν περνάνε κάποιοι άνθρωποι σωστοί να κάνουν δουλειά, δεν τους αφήνουν. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Με κάλυψα. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζεμπέκη, τον κύριο Χαραλαμπίδη, τον κύριο Βουρτζούμη, τον κύριο Σφερόπουλο και τον κύριο Παπαδόπουλο που ήταν μαζί μας σήμερα και μας μίλησαν τόσο ανοιχτά για αυτό που κάνουν και το πιο κυρίως για το sports management. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τη Λίδα Κυρκίδη θα ήθελα να ευχαριστήσω που οργάνωσε αυτό το event. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.